Ίσως κυρίες και κύριοι να μην κρίνετε δόκιμο σε αυτήν εδώ την στιγμή, να περιμένετε από την... από μια αθλητική εκπομπή. Εμείς είμαστε αυτοί. Όχι, δεν έχει ερωτηματικό στο τέλος. Δεν είναι εμείς είμαστε αυτοί. Είναι εμείς είμαστε αυτοί. Από αθλητική εκπομπή γνωστού αθλητικού σταθμού. Εμείς. Να ξεκινάει με διάφορα αθλητικά θέματα ή κάτι σαν αθλητικά θέματα. Ωστόσο, αν μας επιτρέπετε, και πιστεύουμε θα μας το επιτρέψετε, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα κάνοντας μια συγκινητική αναφορά, καλωσορίζοντας την πραγματικότητα, ναι. μετά από κάποια χρόνια απουσίας, και δεν έφυγε ποτέ από ποτέ. Κοντά μας στην πραγματικότητα, αλλά καλωσορίζουμε με τον τρόπο του στην ενεργό ποδοσφαιρική ζωή, ναι. Αν μου επιτρέπεις. Και σε ένα καινούριο μετερίζει. Τον είχαμε απολαύσει δηλαδή από αλλού και πλέον δεν μπορούμε να τον απολαμβάνουμε. Δηλαδή δεν θα βγαίνει να μας τα αναλύει, να μας τα εξηγεί ωραία, αλλά θα τα εξηγεί εκεί που πρέπει. Λέει ένα σπουδαίο ρητό, ναι. Ότι η δημοσιογραφία μπορεί να σε πάει οπουδήποτε, αρκεί να ξέρεις να κάνεις τα σωστά βήματα, ναι. Τις σωστές στιγμές, ναι. Και νομίζω ότι ο Ανδρέας Ναούμης είναι ο άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει απόλυτα αυτό το ρητό. Ο Ανδρέας Ναούμης, κύριε Σίγηρο, όπως θα έχετε ήδη πληροφορηθεί, βεβαίως θα είναι δεν μπορώ να το πω εξαπορήτων ακριβώς, αλλά θα είναι ο αναλυτής, ο technical analysis, ο προσωπικός αναλυτής, ναι. Ο analyzer. Αγώνο, ο analyzer ακριβώς, ναι. Analyzer, don't criticizer, mm-hmm. Έτσι, του Αργύρη Γιαννίκη. Σε μια σπουδαία κίνηση και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, καθότι δεν θα πληρώνεται από την ΠΑΕΑΕΚ, ναι. Έτσι ο Ανδρέας Ναούμης, είναι προσωπική επιλογή του Αργύρη Γιαννίκη, και αυτό καλό είναι να το βλέπουν και άλλες ομάδες και άλλοι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται ώστε να μην μπορεί κανείς να απλώσει τα χέρια του πάνω στον Ανδρέα Ναούμη. Δηλαδή, αν πληρώνεται, ναι, από την ΑΕΚ, ναι, 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 ανήκει, ναι. Στην ΑΕΚ μετά. Είναι υπάλληλος της ΑΕΚ. Υπό μία έννοια, ναι. Υπό μία αυτή έννοια, τη στιγμή, ναι. Είναι κάτι που λέμε σαν την. Ανεξάρτητη αρχή, που λες εγώ, την έρευνα, τη διεξία, είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Είναι κάτι, όπως έχουμε στην αστυνομία, ένα τμήμα εσωτερικών υποθέσεων. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν οι αστυνομικοί και υπάρχει το αδέκαστο τμήμα των εσωτερικών υποθέσεων που ελέγχει αν όλοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Σωστά. Είναι κάτι σαν ράμπο της εφορίας. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει στο payroll της ΑΕΚ, άρα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα. Σωστά. Και να μην μπορεί, αν αύριο μεθαύριο, εν πάση περιπτώσει, χτύπα ξύλο, φύγει ο Γιαννίκης. Ο Ανδρέας Ναούμης θα αποφασίσει, γιατί δεν θα πει εγώ σε πληρώνω, μην εδώ να. Α, καλά, εννοείται. Ναι, υπ' αυτή την έννοια είναι free agent. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αν αναλύσουν πάρα πολύ καλές, μπορεί να έρθει ένας νέος bidder, ναι, ναι. Έτσι, και να πει στον Ανδρέα Ναούμη, τώρα σε θέλω εγώ. Είσαι άλλη ομάδα. Είσαι άλλη ομάδα, βεβαίως. Ναι. Μέχρι τότε όμως θα τον απολαμβάνουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Και θα τον απολαμβάνουν, προσέξτε, χωρίς καν να ξέρουν ότι τον απολαμβάνουν. Διότι ο Ανδρέας Ναούμης είναι άνθρωπος της σκιάς. Το ξέρουμε αυτό. Ναι. Ο Ανδρέας Ναούμης είναι άνθρωπος που δεν του αρέσει να βγαίνει μπροστά. Σωστό. Ο Ανδρέας Ναούμης σε όλη την καριέρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήσυχα, δημοσιογραφικά και με αίσθηση καθήκοντος, έκανε πάντα τη δουλειά του. Τον θυμάστε άλλωστε, ναι. από το πέρασμά του από την Ερασπορ. Αυτή τη στιγμή θα προσφέρει αθόρυβα τις πολύτιμες υπηρεσίες του και οι αεκτζίδες θα κερδίζουν παιχνίδια χωρίς την πραγματικότητα ποτέ να ξέρουν πόσο πολύ έχει συμβάλει η ανάλυση του Ανδρέα Ναούμη στην νίκη της ομάδας του. Διαβάζω στο άρθρο του Sport FM σχετικά με τη συνεργασία του κυρίου Γιαννίκη με τον Ανδρέα Ναούμη. Λέει, από το ΑΕΚ 65 είναι, ένας Έλληνας δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται στη Γερμανία δεκαετίας τώρα και ο οποίος πλέον είναι σκάουτερ κάθετος αναλυτής, mm-hmm, έχοντας θητεία στην Darmstadt. Βεβαίως. Και λέει από κάτω. Ο Ναούμης θα μιλάει απευθείας μόνο με τον προπονητή. Έτσι. Δηλαδή, αν πάρει τηλέφωνο ρε παιδί μου, ο Τίγρης θα του πει: εγώ δεν σου μιλάω. Μιλάω με τον προπονητή. Εγώ μιλάω με τον προπονητή. Ναι. Δεν ξέρω κανένα Μελισανίδη. Μπορεί να πει, λέμε τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, γιατί μπορεί να θέλει να τον πάρει τηλέφωνο και να του πει: ό,τι θέλει, πέσα στον προπονητή να μου τα πει. Ναι. Λοιπόν, και σε ειδικές περιπτώσεις, μόνο για ειδικά θέματα. Δηλαδή, θα μιλάει απευθείας με τον προπονητή σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο για ειδικά θέματα. Ναι. Όχι γενικά, έλα Αντρέα, τι κάνεις εγώ αυτά, πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Όχι, ειδικές περιπτώσεις, ειδικά θέματα. Λοιπόν, αναλυτής της ΑΕΚ είναι ο Γιάννης Αντωνόπουλος και ο Ναούμης θα έχει έναν έξτρα ρόλο, mm-hmm, μιλώντας μόνο με τον Γιάννικη. Σωστά. Καθίσταται πολύ σαφές αυτό από το δημοσίευμα. Προφανώς δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι τώρα ότι χρειαζόμαστε κάτι, έχουμε μάτς εγώ με τη Λαμία και θα ενοχλούμε τον Αντρέα Ναούμη. Όχι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποια πράγματα είναι.
ξέρεις, beyond. Να, ναι, ναι. Beyond. Να, ναι, ναι. Ο Ανδρέας Ναούμης, δηλαδή. Αυτό, ναι, αυτόν περιγράφει ουσιαστικά στην πραγματικότητα. Ναι, το φωτογραφίζω αυτή. Beyond είναι ο Ανδρέας Ναούμης. Αυτό είναι ο Ανδρέας Ναούμης. Ο Ανδρέας Ναούμης είναι beyond. Απλά, γλυκά και όμορφα. Τέλος πάντων, ζηλεύω λίγο. Εσύ τον έχεις γνωρίσει. Γι' αυτό ζηλεύω. Ναι, έχετε κάνει μετάδοση τελικού Champions League παλιά. Αλήθεια. Για την Ερασπόρ. Δηλαδή, έχει ζήσει όλο το μεγαλείο του αναλυτή Παύλα Σκάουτερ. Υπέροχα σε ένα, ναι, σε ένα υπέροχο διήμερο στη Γερμανία με φιλοξενία. Δεν ήταν υπέροχο τελικό, βέβαια, να πούμε τότε. Δεν ήταν υπέροχο τελικό. Δεν φταίει ο Ναούμης γι' αυτό. Δεν φταίει, όχι, σε καμία περίπτωση. Ομόρφινε, τον ομόρφινε η παρουσία του και η περιγραφή του. Η συμπεριγραφή του. Έτσι, περιγραφή ήταν ουσιαστικά. Εγώ τι να πω, δεν είχα ένα μικρό βοηθητικό τυποτάκι δίπλα του, ναι, για να κουωτάρω λίγο Μπάμπη Παναγιώτο, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Οπότε ναι, ακριβώς όμως επειδή έχω γνωρίσει τον άντρα, γι' αυτό ζηλεύω Τσακίδης, δηλαδή θα ήθελα να είναι στον Ολυμπιακό. Ναι. Θα ήθελα να είναι στην Μπαρσελόνα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι στην Τότεναμ. Θα έπρεπε να είναι στην Τότεναμ. Θα έπρεπε να είναι στην Αλλά είναι γερμανοτραφής, όπως και ο Γιάννη. Θέλω να πω. Δεν παίζει η Άξι την Πουντεσλίγκα. Τι νόημα λέει. Κάποιο θα πει, ρε φίλε, αφού δεν παίζει η Άξι την Πουντεσλίγκα, γιατί συνεργάζεται με τον Άμε. Δεν ξέρετε. Γιατί ο Γιάννη είναι. Να σε πάρω τώρα από το χεράκι, να σε πάρω από το χέρι, να σε πάρω τον υπηαγωγείο στο πανεπιστήμιο. Δεν θα το κάνω. Γιατί είναι γερμανική κουλτούρα ο Γιάννη. Είναι η γερμανική κουλτούρα ίδια ο Ναούμη. Έχει άκρες φοβερές στη Γερμανία. Δηλαδή, τι λέμε, Γιάννη, τόσο καιρό για τον Ολυμπιακό. Λέμε, πού πάει και τους βρίσκει, ρε παιδί μου, ο Μοντεστό και οι υπόλοιποι αυτούς τους όρους, τους παιχταράδες που τους φέρνει φτηνά, τους μπα, τους καμαρά, τον ένα καμαρά, τον άλλο καμαρά. Τον τρίτο καμαρά, φούρνο τον καμαρά. Τον άλλο που έχει πάρει τώρα για την β' ομάδα, τον αμυντικό που λένε είναι θηρίο. Ναι. Γιατί έχει άνθρωπο εκεί πέρα και τους βρίσκει, τους παίρνει από τις μικρότερες ομάδες. Δεν πάει να πάρει από τη Ligue 1. Πάει και παίρνει από πιο κάτω κατηγορίες, ό,τι ξεχωρίζει και έρχεται εδώ πέρα και το μοσχοπουλάει μετά ή κάνει καριέρα, το βοηθάει. Πολύ σωστά. Αυτό θα γίνει τώρα με τη γερμανική αγορά. Γιατί αν ξέρει ένας άνθρωπος στη γερμανική αγορά, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, δεν απαντάς, ποιος είναι αυτός. Ο Ανδρέας! Εντάξει. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σπουδαία νέα. Τυχερία, εκτζίδες, σπουδαία νέα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω κατ' επέκταση, αλλά πρώτα πέρα και πάνω απ' όλα για τους εκτζίδες. Πλέον. Το πρωτάθλημα έχει, εγώ λέω, ήδη τρίτο συνδιεκδικητή πάρα πολύ δυνατό. Ναι. Εντάξει, αυτό λέω από τώρα, όσο νωρίς και να είναι και όσο και αν κάποιοι μπορεί να κοροϊδεύεται. Επιτρέψτε σε εμάς που ξέρουμε κάτι παραπάνω να λέμε και κάτι παραπάνω. Κατάλαβες. Γιατί τρίτο δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τέταρτο έχει. Και με την Πανάθα, τέταρτο. Γιατί, δεν και τον Άρη, ρε φίλε, γιατί να μην. Τον... Όπου... Επειδή ο Άρης έχει ξεκινήσει. Όπως έλεγε ο Βασίλης Βέργης κάποτε, ναι, βεβαίως και την Πανάθα είναι ο τέταρτο του Big Five. Είμαστε. Στα εξήγησε ωραία. Στα εξήγησε τόσο ωραία. Πάμε να ακούσουμε κάτι ωραίο. Εντάξει, μια από μας στην ΑΕΚ, παρότι χαιρετίζω την πρόσληψη του Γιαννίκη και φυσικά την συνεργασία με τον Ανδρέα Ναούμη, και έχοντας διαβάσει αυτές τις μέρες ό,τι μπορώ να βρω από ρεπορτάζ ΑΕΚ, εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει γιατί έφυγε ο Μιλόγεβιτς. Τι εννοείς γιατί έφυγε ο Μιλόγεβιτς? Γιατί έφυγε ο Μιλόγεβιτς. Το θέλαν και δύο. Ναι, εξακολουθώ λοιπόν να μην έχω καταλάβει γιατί θέλαν και δύο να φύγει ο Μιλόγεβιτς. Γιατί δεν θέλαν τον Μιλόγεβιτς και δεν τους ήθελε και αυτός. Ναι. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί δεν θέλαν τον Μιλόγεβιτς από αυτό το χρονικό διάστημα, ναι, που συζητάμε, ναι, και δεν τους ήθελε ο Μιλόγεβιτς. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Πες το μου. Λέει ότι από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό έσπασε το γυαλί. Σωστά. Ωραία. Και μετά με τον Όφη, ναι, και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όφη που έκανε το καλύτερο 20 λεπτό της ΑΕΚ, έτσι. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Πέραν του καλύτερου 20 λεπτού της ΑΕΚ. Αν φταίει ο Μιλόγεβιτς, ναι, τότε δεν φταίει ο διαιτητής. Ναι. Εάν φταίει ο διαιτητής. Δεν μου αρέσει όμως τώρα έτσι όπως. Ένα λεπτό. Να πω λίγο το συλλογισμό μου. Επειδή σε εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ έχει παράπονα διαιτησία. Ναι. Ή ο Μιλόγεβιτς θα φταίει που ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ ή ο διαιτητής. Αν φταίει ο ένας, δεν φταίει ο άλλος. Άρα, εάν χρεώνουμε το Μιλόγεβιτς. Γιατί τότε... δεν μπορεί να φταίει ο διαιτητής και να έχει κάνει όμως και τους κουτσουκέλους του Μιλόγεβιτς. Γιατί τώρα πρέπει να φταίει ο ένας από τους. Κάναμε το καλύτερο 20 λεπτό. Ναι, αλλά ήταν 3-0. Ναι, αλλά ήταν 20 λεπτά. Ναι, ήταν 3-0 το παιχνίδι. Ήταν 3-0, είναι αλήθεια. Αν λοιπόν το γύρισε ο διαιτητής, τι μας θέλει ο Μιλόγεβιτς? Ο διαιτητής το γύρισε. Ναι. Αν μας θέλει ο Μιλόγεβιτς και έκανε κακό κουτσάρισμα, τι μας θέλει ο διαιτητής? Ναι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Και επίσης του χρεώνει την είδα από τον ΠΑΟΚ, που εδώ που τα λέμε τον ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει οποιαδήποτε ομάδα στην Τούμπα, σε οποιαδήποτε φάση και να βρει. Δηλαδή δεν είναι και κανένα παράλογο αποτέλεσμα να χάσει την Τούμπα. Δεν είναι και κάτι, δηλαδή είναι καταστροφή του κόσμου. Δεν είναι και κάτι που λέει, πω, έχασε την Τούμπα, πώς μου συνέβη αυτό. Συμβαίνει σε όλους. Δηλαδή μου ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν ξέρω. Μερικές ομάδες με μερικούς προπονητές δεν κολλάνε. Τα πράγματα μπορεί να μην πηγαίνουν φανερά άσχημα. Διάβασα πράγματα. Δεν πηγαίνουν όμως και φανερά καλά.
δεν γουσταρίζονται, για να στο πω λαϊκά, και ψάχνουν στην πραγματικότητα και οι δύο εύχονται να γίνει κάτι για να πάει στραβά η δουλειά. Ναι. Δηλαδή η ΑΕΚ εύχεται να βρει κάτι για να την κάνει ο ΕΠΟ ανακοίνωση τι, για τις ελπίδες. Εντάξει, μας το έχει πει η Κυπριακή ΕΠΟ. Το είπε η Κυπριακή ή το είπε η ΚΟΠ, τι έχουμε. Α, να δούμε τι λέμε και έχουμε εμείς. Και την ασβεστική ΕΠΟ αυτή. Καλώς τον, τι κάνουμε. Η ασβεστική ΕΠΟ. Ναι, έχουμε την Κυπριακή ΕΠΟ που βγάλει την ανακοίνωση, έχουμε τη δική μας την ΕΠΟ και έχουμε και την ασβεστά που είναι ανώτερη αρχή από αυτές. Καλά τα λες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ που δώσαμε προηγουμένως. Μιλήσαμε μάλιστα για διψήφιο αριθμό κρουσμάτων στην Εθνική Ελπίδων. Μάθαμε νούμερο. Ναι, είναι 13. Α, μάλιστα. Ωραία. Περαστικά λοιπόν, στους ανθρώπους, καταρχάς να πούμε έτσι. Περαστικά στους ανθρώπους. Θα διαβάσω απλώς την ανακοίνωση. Καθώς το ρεπορτάζ το έχουμε ήδη δώσει από πριν. Λέει λοιπόν η ΕΠΟ ότι ενημερώθηκε σήμερα για την ύπαρξη 13 θετικών κρουσμάτων COVID στα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την εξουσιοδοτημένη από την UEFA ιατρική υπηρεσία μεταξύ των μελών της αποστολής της Εθνικής Ελπίδων μετά τον αγώνα με τη Λευκορωσία και εν όψη του αυριανού στην Κύπρο, ο οποίος αναβλήθηκε με απόφαση της UEFA. Συνεπώς αναβάλλεται οριστικά. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας τίθεται σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες κτλ. Η τήρηση του πρωτοκόλλου και η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και των ιατρικών επιτελείων των ομάδων. Τα μέλη της αποστολής που βρέθηκαν θετικά παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και έχουν απομονωθεί τις τελευταίες ώρες για προληπτικούς λόγους. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εργάζεται για την ασφαλή επιστροφή της αποστολής από την Κύπρο. Και αυτό το είχαμε πει προηγουμένως, ότι γίνονται προσπάθειες να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ. Ναι, γιατί δεν μπορούν να μπουν σε αεροπλάνο της γραμμής που λέμε έχοντας τόσα θετικά κρούσματα. Προφανώς στη Λευκορωσία κολλήσανε. Λοιπόν, πάρα πολλά. Βέβαια, 13 κρούσματα είναι στη Λευκορωσία, στην οποία επειδή την χάνει να γνωρίζω, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μέτρο για τον κορονοϊό. Ούτε οι άνθρωποι ασχολούνται. Μα έχει πει ο πρόεδρος, έχουμε βότκα. Τι να τα κάνουμε τα εμβόλια και τα φάρμακα. Το έχει πει ο άνθρωπος, με τη βότκα τον καταπολεμούν. Όχι, λέω και θεσμικά πέρα από όλα τίποτα. Και ο κόσμος επίσης, σαν να μην υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Ήθελα να πω, να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε για τον Μιλόγεβιτς, που έχω διαβάσει, έψαχνα λοιπόν, πραγματικά είχα απορία να καταλάβω, να δω γιατί έφυγε ο Μιλόγεβιτς. Μέχρι και το γεγονός, λέει, ότι πήγαινε συχνά πυκνά στον Άγιο Νεκτάριο για να προσκυνήσει, έδειχνε ότι πήγαινε στον Άγιο Νεκτάριο για να προσκυνήσει. Ποιος είναι ο Άγιος Νεκτάριος? Ένας από το χωριό δεν το ξέρεις. Πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Νεκτάριου, στο μοναστήρι, δεν ξέρω πού πήγαινε, στον Άγιο Νεκτάριο να προσκυνήσει. Ναι. Λέγανε ότι έδειχνε την ευαίσθητη ψυχοσύνθεσή του και ότι προσπαθούσε να αντλήσει δύναμη από εκεί, διότι κάτι, ας πούμε, δεν του πήγαινε καλά. Ναι. Έχεις στο λαιμό σου κάτι και εσύ δεν θες να... Με γαργαλάει λίγο, Δηλαδή σου λέω, διάβαζα, λέω, τι έγινε ρε παιδί μου. Ότι, ξέρω εγώ, μία ήταν στα αποδυτήρια πιο χαροπός και μία ήταν πιο απρόσωπος. Διάφορα πράγματα. Παρ' όλα αυτά... Ενδεχομένως, επειδή είμαι και χαζός, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει. Κοίταξε, σε αυτό το χρονικό σημείο. Θα σου πω το εξής. Ναι. Θα σου πω ένα πιθανό σενάριο. Δεν γνωρίζω, αλλά θα πω. Νομίζω ότι κομβικό, καρχάς πάντα κομβικά, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι τα αποδυτήρια. Αν τα αποδυτήρια είμαστε OK, εμπνέει ο προπονητής, γουστάρουν οι παίχτες, νιώθουν όλοι καλά, τα πράγματα προχωράνε και τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν ή να μην βοηθήσουν. Όταν τα αποδυτήρια δεν είναι καλά, η δουλειά σε κάποια φάση θα τσακίσει ούτως ή άλλως. Αλλά εγώ λέω ότι χωρίς να γνωρίζουμε αν υπάρχει θέμα αποδυτηρίων ή όχι, νομίζω το παιχνίδι με τη Βελέζ είναι κομβικό. Ναι, αλλά από τότε έχουν περάσει πάρα πολλές εβδομάδες. Ναι, αλλά από τότε είμαστε τύπου έξαλλος πρόεδρος. Ναι. Να τον διώξουμε. Όχι, πρόεδρε, μόλις τον πήραμε πρέπει να δείξουμε να στηρίξουμε. Όχι, να τον διώξουμε. Όχι, πρόεδρε, σε παρακαλώ, λογικέψου. Και φτάσαμε λίγο μέχρι εδώ. Το μάθημα μετά και μου λέει: δεν με γουστάρουν, αυτό δεν με γουστάρουν, δεν σα γουστάρω κι εγώ, δεν γουσταριζόμαστε. Ας πούμε ότι έχω μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, ψαχτώ κι εγώ λίγο. Στη Σαουδική Αραβία, ξέρεις, να δέσει και από τη μία, να δέσει και από την άλλη και κάπου εκεί να τελειώσει. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω μεγάλη συμπάθεια στο Μιλόγεβιτς. Θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής. Τώρα δεν κούμποσε με την ΑΕΚ, είναι ένα άλλο θέμα. Να. Έχω την αίσθηση ότι αν, ας πούμε, του έδιναν το χρόνο να δουλέψει και να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του, θα έκανε μια καλή ομάδα. Γιατί έχει, δηλαδή, θα το μάθω, με μια ομάδα η οποία έκανε 13 μεταγραφές. Καλά, ναι. Το να περιμένεις τον προπονητή από τον Σεπτέμβριο να έχει παρουσιάσει την ομάδα που όνειρε. Αυτό σου ούτε Μουρίνιο. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία, έστω και μεταγραφές στις 13, έγιναν νωρίς.
γινόντουσαν και γινόντουσαν και γινόντουσαν μέχρι το τέλος μεταγραφές και μετά το τέλος έγιναν μεταγραφές, να θυμάμαι καλά. Δηλαδή απέκτησε τον Ιρανό τον Μοχαμάντι. Τον Μοχαμάντι τον απέκτησε στην περίοδο των ελεύθερων. Σωστά. Άρα τον έχει την απέτηση από τον οποιοδήποτε. Και τον Λάζαρο το Ρώτα, έτσι. Και τον Λάζαρο το Ρώτα, έχει πάρα πολύ δίκιο να ξεκινήσω από τον Λάζαρο το Ρώτα. Τον έχει την απέτηση από τον προπονητή. Ετοιμάζεται ο Λάζαρο. Τώρα μετά τη διακοπή. Μα θα κάνει δική του θέση. Μπράβο, ναι, αυτό. Ποιο μη σε λένε. Ναι. Το να εγώ να ξέρει, ανησυχώ για δύο πράγματα. Παρακαλώ. Ανησυχώ για τη Χριστίνα την Μπόμπα από εκείνη τη μέρα που έγινε αυτό το θέμα. Και για τον Λάζαρο το Ρώτα να είναι έτοιμο. Αυτά είναι. Τα δύο θέλω εγώ. Μα, το, με, θα εκμεταλλευτεί σου λέω λίγο από την ψυχούλα μα. Θα εκμεταλλευτεί διακοπή. Δεν, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Για να είναι έτοιμο. Έτσι, να είναι 100%. Έτοιμος, έτοιμος. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Να σου πω, θα είναι fullback, πιστεύει ο Λάζαρο. Τι άλλο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Τι άλλο μπορεί να είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Τι άλλο μπορεί να είναι. Μπορεί ο καινούριο προπονητή να. Δεν ξέρω. Κάπω μπορεί ο καινούριο προπονητή να μην γουστάρει. Σαν να είμαστε στον ωκεανό και να μου λε, είναι σκοτεινή η θάλασσα. Ε, τι να είναι η θάλασσα. Εντάξει, ρε Σικώστα, μπορεί να μην γουστάρει του Ολλανδού. Μπορεί να μην γουστάρει του Ολλανδού. Γιατί κάποιοι γουστάρουν κάποιοι σύμφωνα με την εθνικότητά του. Ο Αργύρης ο Γιαννίκης. Δεν ξέρω. Ο γερμανοτραφής με τη γειτονική Ολλανδία να μην γουστάρει. Πλάκα κάνει τώρα. Οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς δεν είναι και οι πιο αγαπημένοι, θέλω να σου πω. Ποδοσφαιρικά όμως υπάρχει εκτίμηση. Τι εκτίμηση υπάρχει, που έφτιανε ο Ρέκαρτο Φέλλερ. Τον έφτιανε να μην το ματιάσει. Δεν τον έφτιανε από κακία. Βεβαίως. Γιατί το μάτι μπορεί να πιάσει μετά. Έτσι, τη δεύτερη φορά. Ναι. Δεν τα βρήκαν, δεν κάναν μαζί με τα διαφήμιση. Άρα τι, εκτίμηση φουλ. Αγάπη, αγάπη. Φουλ. Ναι. Για πε. Λοιπόν, αυτό ότι πιστεύω ότι αν είχε το χρόνο ένας προπονητής σε μια καινούργια ομάδα με 13 μεταγραφές να το δοπίζει, παιδί μου, έχεις μια πίστοση χρόνο να κάνεις ομάδα. Θα σε κρίνουμε πιο βαθιά στη σεζόν. Λογικό. Όχι, ναι. Αυτό ακούγεται λογικό. Γιατί το βιογραφικό του και η φιλοσοφία του και το ποδόσφαιρο του. Μα γι' αυτό επελέγει. Μα αυτό λέω. Ήταν για μένα σωστή επιλογή. Και για μένα ήταν σωστή επιλογή. Δεν κρίνω δηλαδή τα πρώτα αποτελέσματα. Που είδαμε και παιχνίδια, είδαμε και κομμάτια παιχνιδιών που έπαιζε ωραία μπάλα και είδαμε και κομμάτια που απόλυτα φυσιολογικά. Τον Σεπτέμβριο, ας πούμε, και τον Οκτώβριο δεν τζούλαγε καλά. Δεν είναι παράλογο. Καθόλου. Αυτό. Εντάξει. Καλή επιτυχία σίγουρα στο Γιαννίκη, που είναι και πάρα πολύ συμπαθή σε όλους από τη δουλειά που είχε κάνει στα Γιάννενα. Όλοι νομίζω το συμπαθούν. Όλοι θαυμάσαν πέρυσι αυτό που κάνανε τα Γιάννενα. Δεν το συζητάμε. Απλά παραλάμβανε μια ομάδα που την διάλεξε άλλος, που την προετοίμασε άλλος, που την έφτασε μέχρι εδώ άλλος και ξαφνικά μπαίνει αλλαγή, ας πούμε, στο 15ο λεπτό και του λένε τώρα πρέπει να κάνεις κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι, εντάξει. Αυτό. Από την άλλη πρέπει να σου πω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μου αρέσουν πάρα πολλοί προπονητές που δείχνουν. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο μας έχει λείψει στις φωτογραφίες εκτός πάγκου. Ναι. Δηλαδή προπονητές πια έχουν μείνει, προπονητές οι οποίοι δείχνουν μόνο στον πάγκο και στην πραγματικότητα δείχνουν μόνο όταν τους παίρνει κάμερα. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Ναι. Δείχνουν και συνήθως οι πιο ψαγμένοι δείχνουν με τα δύο χέρια. Ναι. Δηλαδή κοιτάνε κάπου ενδιάμεσα και καλά, κοιτάνε έναν ή δύο παίχτες τους και τους φωνάζουν και τους δείχνουν με τα δύο χέρια. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν σε άμυνα και επίθεση ταυτοχρόνως. Ναι. Οπότε σου λέει να κερδίσω όλους τους πόντους που μπορώ. Ο Γιαννίκης μου άρεσε διότι εκτός όλων των υπολείπων ήταν σε όλες τις φωτογραφίες τις έξω προπονητικές. Ναι. Επίσης κάπου έδειχνε. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Έξω προπονητικές. Ναι, στον δρόμο, ας πούμε. Στην παρουσίασή του από την ΑΕΚ, σε όλες τις φωτογραφίες δείχνει κάτι. Α, όταν λες εξωπροπονητικές, φαντάζομαι εξωπαγγικές, πώς να το πω. Όχι, έλεγα μήπως είναι παιδί μου στο δρόμο και κάπου δείχνει. Δεν έχω δει. Είναι σε μολ και κάπου δείχνει. Είναι στο βενζινάδικο και δείχνει κάπου. Αυτές να τις περιμένουμε. Α, ναι. Αυτές να τις περιμένουμε. Ωραία. Είναι ωραίο όμως αυτό. Είναι ωραίο. Δηλαδή γράφει καλά στο φακό, νομίζω. Τέλος πάντων. Ρε παιδιά, ποια ειρωνία στην ΑΕΚ. Ξεκολλάτε λίγο τα μυαλά σας. Ξεκολλάτε λίγο τα μυαλά σας. Ειρωνία στην ΑΕΚ. Μα πάτε καλά. Συζητάμε και μια φορά ποδοσφαιρικά, ας πούμε, και νυφάλια. Και αυτό καταλαβαίνετε, ειρωνεμό στην ΑΕΚ. Ή δεν μπορούμε να πούμε την άποψή μας για τον προπονητή που έφυγε και αν τον θεωρούμε καλό ή όχι. Συγγνώμη. Άμα δεν μπορούμε να μας πείτε, δεν μπορείτε. Καλός προπονητής είναι μόνο αυτός που επιλέγει η ομάδα να συνεργαστεί μαζί του. Αυτός που έφυγε σημαίνει δεν είναι καλός. Αν είναι έτσι, πείτε το. Ναι, τι έλεγες. Πάμε παρακάτω. Πάμε, ναι. Για την εθνική θες να πεις κάτι πριν, θα πούμε μετά το διαδίκτυο. Θες να πεις κάτι για την εθνική. Κέρδισε. Ε? Κέρδισε. Αχ, δεν μου λες τέτοια. Κέρδισε. Μην μου αρχίσεις τώρα. Το πήρε τριποντάκι. Το πήρε τριποντάκι. Το πήρε τριποντάκι. Μόνο Τζαβέλης είχε καταλάβει τι έγινε στη φάση του πέναλτι, αλλά εντάξει. Μας αρκεί αυτό. Κατάλαβε ο διαιτητής, κατάλαβε το βαρ. Το κατάλαβε. Αυτό είναι. Το κατάλαβε. Καλό το βαρ τώρα, κύριε Γιάννη. Καθόλου. Τώρα καλό το βαρ που πήραμε το τριποντάκι, κύριε Γιάννη. Καθόλου καλό. Κύριε Γιάννη, γιατί δεν είναι καλό. Δεν κατάλαβα τι είσαι. Από τη Γεωργία είσαι. Καθόλου. Τι είσαι, ο Γιαννάτζε. Ο Γιαννάτζε είσαι, ο Τσαουσάτζε, τι είσαι ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Πού είναι κομμωδία. Δεν θα αλλάξω, επειδή είναι εθνική τώρα. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είσαι. Το συγκεκριμένο. Γεωργιανό Τσολιά είσαι. Δεν καταλαβαίνω τώρα.
Το συγκεκριμένο ήταν πιο χέρι από άλλα χέρια που έχουν δοθεί. Πολύ πιο χέρι. Έτσι. Διότι από τη στιγμή που γίνεται επαφή από Έλληνα πέφτει. Είχε κανένα κομμενάκι στην τυφλίδα δηλαδή και σε χάλασε που η Εθνική πήρε αυτό το πέναλτι, α πούμε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Μισά να μου λέγει. Γιατί. Γιατί. Καλό το ΒΑΡ τώρα. Καλό το ΒΑΡ τώρα, λέω εγώ. Γιατί αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, θα είχαμε μείνει στο μέδεν-μέδεν. Yeah. Ενώ τώρα πετύχαμε μια περήφανη νίκη. Περήφανη. Πολύτιμη περήφανη, νίκη. Περήφανη και περήφανη και πολύτιμη. Βεβαίως. Αυτό που δεν κατάλαβα, για να μην αφήσω τι μπάλα παίξαμε και τα λοιπά, Χατζηδιάκι και τα λοιπά, yeah. Και γιατί δεν είχαμε σεντερφόρ, που ήταν ένα θέμα. Ξέχασε ο προπονητής. Ξέχασε. Έβγαλε τον ένα, ξέχασε ότι είχε κι άλλο στον πάγκο. Ναι. Λέει, το ξέχασα. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Θα βάλουμε 11, δεν είχαμε στο γήπεδο. Είχαμε 10 ή 9. Αριθμητικά ήμασταν 11. Ήμασταν τέλειοι. Τι να κάνουμε. Ήμασταν τέλειοι. Δηλαδή. Πρέπει Σόνι και ντε. Δηλαδή, όταν ο Μουρίνιο δεν βάζει center force στον τελικό του Champions League, λέμε. Ω, προφέσορα ο Μουρίνιο, λέει, ο Γουαρδιόλα. Α, ο Πεπ τι έκανε πάλι. Δίδαξε ποδόσφαιρο πάλι. Πω φοβερό. Όταν το κάνει ο Φανσκίπ, λέμε μυρωδιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να ξυρίσει το μαλλί του. Εκ του αποτελέσματος. Πρέπει να πουλήσει καταλανικό σωτό για να είναι κάποιος αρεστός. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Πρέπει να έχει ας πούμε offshore εταιρείες για να τον πάρουμε σοβαρά ένα προπονητή. Αν δεν έχει offshore εταιρείες, δεν είναι σοβαρός. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να φοράει ζηλεδάκι. Πρέπει. Όταν το κάνει ο κύριος Φασκίπ, κοροϊδεύουμε. Γιατί δηλαδή. Όταν το κάνει ο κύριος Πέπο Γουαρδιόλα, γιατί λέμε ότι είναι μια πρωτοπορία του ποδοσφαίρου. Πρωτοπορεί και ο Φασκίπ. Σε ένα παιχνίδι που θέλουμε νίκη δεν βάζει φορ. Βεβαίως. Κερδίσαμε 2-0 χωρίς φορ. Χαλάστηκε κανείς. Χαλάστηκε κανείς. Σας χάλασε. Έτσι, μπράβο. Γιατί θα ήταν μήπως ο κύριος Δουβίκας εκεί που ήταν ο Πέλκας για να κλέψει την μπάλα. Πώς να είναι ο κύριος Δουβίκας. Τι. Ο πολύτιμος κάταρα κύριος Δουβίκας. Δεν κατάλαβα. Να λέμε σοβαρά πράγματα τώρα. Να λέμε σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τα καταφέραμε. Αυτό που δεν έχω καταλάβει αυτό θα συζητήσουμε. Δεν προλάβουμε τώρα, αλλά αμέσως μετά. Είναι για ποιο λόγο αναπτερώθηκε το ηθικό μας. Τι εννοείς? Για... και άμα κερδίσουμε τους Σουηδούς. Θα περάσουμε. Πώς θα περάσουμε? Εύκολα. Θα πατήσουμε και τους Ισπανούς που έχουμε εδώ μέσα. Τι α. Α, έχει και συνέχεια. Δεν έχει. Α, άρα θα κερδίσουμε τους Σουηδούς και θα πατήσουμε τους Ισπανούς. Ναι. Α, έτσι θα περάσουμε. Πώς θα περάσουμε αλλιώς? Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Και μετά? Και μετά? Τι μετά? Μετά πάμε στα μπαράζ. Πού θα πάμε? Δεν είναι που θα μπαράζει, πάμε. Δεν είμαστε δεύτεροι μέχρι εκεί. Θα βγούμε. Οι άλλοι δεν θα χάσουν πουθενά, δεν θα χάσουν πουθενά βαθμούς. Πού να χάσουν? Στο Κόσοβο παίζουν. Γιατί το Κόσοβο, γιατί εμάς, γιατί μας έκοψε βαθμούς. Τι έδωσε τώρα. Τι θα πει τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Θα το συζητήσουμε. Περίμενε λοιπόν. Πάμε σε δελτίο τραγούδα και θα το συζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα. Μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά Καρομπουλής, την ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, στα μηνύματά σας. Φτάνουν σε εμάς με τους εξής γνωστούς τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα, το μήνυμά σας αποστολή στο 1969-031 η χρέωση. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player και μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα mail σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε θέλετε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε YouTube και Facebook. Το ίδιο σε Google Play Store ή App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. fightclub2001 όλο μαζί μια λέξη αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr το site της εκπομπής με πολύ πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Μ' αρέσει που είσαι αισιόδοξο. Πάμε για το 3 στα 3 δηλαδή. Εννοείται. Αυτό μου λες. Πολύ καλά. Άρα, τώρα πήραμε μπρος. Κερδίζουμε λοιπόν την επόμενη. Κερδίζουμε αύριο. Αυτό μου λες. Ναι. Παραμένουμε τρίτη αλλά πλέον σε απόσταση αναπνοής. Ναι. Έτσι. Ναι. Με 6 παιχνίδια πλέον όλοι. Και μετά πάμε στις 2 τελευταίες αγωνιστικές. Ναι. Όπου εμείς κερδίζουμε την Ισπανία. Εννοείται. Ωραία. Οπότε τη βάζουμε από κάτω. Εννοείται. Η Σουηδία κερδίζει τη Γεωργία ή μπορεί? Μπορεί. Μπορεί. Ναι, οκ. Okay. Αν είναι έτσι, ναι. Τότε πια σχεδόν το τελευταίο παιχνίδι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα για το αν θα είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, όπως τα λες. Α, είναι τόσο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι. Όχι, δεύτεροι θα είμαστε. Α, δεύτεροι θα είμαστε. Γιατί να μην είμαστε πρώτοι? Γιατί δηλαδή, πρέπει να περνάμε μέσα από τη βάσανο. Ναι. Τον μπαράζ. Ναι. Γιατί είναι στο DNA μας να περνάμε με τις Ουκρανίες και μας αρέσει, μας ατσαλώνει, αλήθεια, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους,
οι παίχτες μετά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γίνονται καλύτεροι, γίνονται μια γροθιά. Είναι ο δρόμος δύσκολος και λες, έφτασα στο Κατάρ από το δύσκολο δρόμο. Δεν πήγα από τον εύκολο. Πήγα από το χωματόδρομο, δεν πήγα από την Αττική Οδό. Και είναι ωραίο αυτό το συνέστημα γιατί λες, κοίτα τι ωραία που φτάσαμε εδώ πέρα. Με τα μπαράζ μας, με τα ωραία μας. Είναι πιο μαγκιόρικο. Ναι. Όχι, αλήθεια είναι έτσι όπως το λες. Και... είναι ξεσύνη τα παιχνίδια που ακούσα πίσω να παίζει λιπητερά το μπουζούκι. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα γιατί αυτό είναι η ρωμιοσύνη. Έχει ταλαιπώρια, έχει βάσανα. Αυτό. Αλλά και μια μεγαλύτερη αξία όταν φτάνει πλέον στο σκοπό σου, στο στόχο, στο τέλος. Βέβαια. Να το πούμε έτσι. Εντάξει, δεν είναι άδικο αυτό που λες. Δεν είναι άδικο αυτό που λες. Οπότε υπ' αυτή την έννοια και αφού μπήκαμε σε αυτό και μετά από αυτή την εμβρυθή ανάλυση κυρίες και κύριοι του αξιοθαύμαστου τρόπου με τον οποίο καταφέραμε μέσα στην καυτή τυφλίδα να πάρουμε το διπλό, είναι ώρα όπως καταλαβαίνετε τώρα νωρίς, δεν πειράζει όσοι είστε εδώ να δούμε, να πούμε αυτό που πρέπει να πούμε για τα αυριανά παιχνίδια, όχι όμως πριν δούμε τι γίνεται στα σημερινά. Ας θυμίζω Κύπρος Μάλτα 2-2, προβλήματα Γκρίνιας και τα λοιπά στην Κύπρο. Πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ κακά προκληματικά για την Κύπρο. Και σε εξέλιξη τώρα έχουμε Λευκορωσία Τσεχία 0-1, Εστονία Ουαλία 0-1, Λετωνία Τουρκία 0-0, ημίχρονο όλα αυτά που λέμε. Αποτελέσματα ημίχρονου. Να προσέχουν εκεί πέρα οι άνθρωποι στη Λευκορωσία. Ποιος είναι ο Τσούμπερ, ποιος είναι εκεί πέρα τώρα. Ποιος Τσούμπερ. Ποιος είναι από την Τσεχία, είναι κανένας δικός μας που παίζει. Ο Πέκχαρτ. Να προσέχει ο Πέκχαρτ. Μπράβο. Νορβηγία Μαυροβούνιο 1-0. Ολλανδία Γιβραλτάρ 3-0, Σλοβενία Ρωσία 1-2, Κροατία Σλοβακία 1-2, Βόρεια Μακεδονία Γερμανία 0-0, Ρουμανία Αρμενία 1-0 και Ισλανδία Λιχτενστάιν 2-0. Αυτά είναι αποτελέσματα ημιχρόνου στα παιχνίδια που γίνονται σήμερα. Πάμε όμως στα αυριανά. Εντάξει. Βεβαίως. Λοιπόν, χωρίς ομίλους, χωρίς πολλά-πολλά. Αν θες κάπου βαθμολογία να σου πω να σε βοηθήσω οτιδήποτε. Όχι, όχι. Λοιπόν, λεφτά μοιράζουμε απλώς τώρα. Δεν χρειάζεται να είμαι και. Λοιπόν, Καζακστάν Φιλανδία. Θα είναι διπλό. Θα είναι διπλό. Σερβία Αζερμπαϊτζάν για τον πρώτο όμιλο αυτό. Θα είναι άσος. Θα είναι άσος. Πορτογαλία Λουξεμβούργο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, Κόσοβο Γεωργία. Θα είναι χ. Εγώ λέω θα είναι άσος. Εγώ λέω θα είναι χ. Okay. Σουηδία Ελλάδα. Διπλό, το είπαμε. Πάντα τα λέμε. Θα λέμε τέτοια πράγματα και 28 και τέτοια πράγματα θα λέμε και 43. Μήπως θες να πεις σκορ. Σε παρακαλώ πολύ. Σκορ να πεις. 0-1. 0-1. Όχι, το είπε και ο Τάκαρος. 0-1. 0-1. 0-1. Απλά ναι, πράγματα. Ναι, ναι. Βαστάμε γερά. Χτυπάμε στην αντεπίθεση. Χτυπάμε σε στημένη φάση. Χτυπάμε νωρίς. Αυτό θέλω να πούμε για να μην αγχώνουμε. Χτυπάμε στην αντεπίθεση. Βαθιάμε στο παιχνίδι. 74. 68-72 εκεί. 68-72. Ναι, ναι, ναι. Σε αντεπίθεση εκεί που έχουν ανέβει οι Σουηδοί πια και πιέζουν. Εκεί που έχουν φτάσει center back στη σέντρα. Ναι. Έχουμε βάλει ξεκούρα στους παίχτες μέσα και τους πελεκάμε στην αντεπίθεση. Όχι πέναλτι. Όχι πέναλτι. Όχι, 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 μια παλιά Μπουχαλάκης κάθετη, Τζόλης που έχει μπει στο 62 αλλαγή σπριντ, ναι. Διαγώνιο μπάσιμο στην περιοχή. Πλώσε στην απέναντι γωνία, πάρ' το 0-1. Έτσι. Είδε τι ωραία. Είδε τι ωραία. Μα είδε τι ωραία. Λοιπόν, τρίτο όμιλο. Λιθουανία, Ελβετία. Διπλό. Διπλό. Βουλγαρία, Βόρεια Ιρλανδία. Χ. Χ, ναι. Ουκρανία, Βοσνία. Άσος. Άσος. Φαρόε, Σκωτία. Διπλό. Ναι. Ισραήλ, Μολδαβία. Άσος. Ναι. Δανία, Αυστρία. Άσος. Ναι. Σαν Μαρίνο, Ανδώρα. Άσος ρε. Άσος. Ματσάρα. Άσος και over. Ματσάρα. Η Ανδώρα παίξε καλά μισή ώρα με την Αγγλία. Μια χαρά. Άσος όμως, Σαν Μαρίνο. Ναι, γιατί όχι. Αλβανία, Πολωνία. Διπλό, διπλό. 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 Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ξέρω εγώ, γι' αυτό το λέω. Δεν νομίζω διπλό. Βέβαια είναι πάνω από την Πολωνία στον όμιλο. Και. Και η Σουηδία είναι πάνω από την Ελλάδα στον όμιλο. Και. Και. Οκ. Ναι σε αυτό που είπες. Σου μιλάω με επιχειρήματα, στα εξηγώ, ωραία. Ναι σε αυτό που είπες. Ωραία. Ναι σε αυτό που είπες. Όχι, εγώ θα πω χ, Κώστα. Αποχή για να μην πω άσο. Ορίστε, το Βαλτσίκ έχουμε που λέμε ποιον έχουμε που παίζει εκεί πέρα. Το Βατσλίκ, ναι. Βαλτσίκ. Να προσέχει. Εσύ και ο αντίπαστον λέγεται Βαλτσίκ. Ναι.
Να ποιον έχουμε που λέει στον Μπέκχαρτ. Γιατί δεν έχουμε τον Μπέκχαρτ, να προσέξει. Δεν τον έχουμε εδώ να γυρίσει να παίξει εδώ. Αλλά με τα κρούσματα που είχε η Ελπίδων, αυτό λέω να προσέχουν να μην γυρίσουν πίσω και είναι συφοριασμένοι όλοι. Αγγλία-Ουγγαρία. Άσος. Καλά, άσος. Άσος είναι το όπου ζούμε του Ούγγρου στο κεφάλι, όποια ομάδα του βρίσκει. Και η Ιρλανδία-Κατάρ. Ιρλανδία-Κατάρ. Φιλικό θα είναι. Ναι, είναι preparation. Ναι. Καλά, ναι, δεν μα νοιάζει. Πώ δεν μα νοιάζει, γιατί δεν μα νοιάζει. Άσος! Δεν μα νοιάζει. Όμως, στην ομάδα. Καλώς τα παιδιά! Καλώς τους έτσι! Καλώς τα 3-0! Έτσι. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτή είναι η Καταριανή, με κάποιον που είχε ρεπό, δίνουν κάποια φιλικά. Έτσι πηγαίνει. Όχι, δεν θα έχουμε την ισοβαθμία, παιδιά. Δεν θα κάνουμε 0-3. Δεν θα έχουμε την ισοβαθμία. Όχι. Είπαμε, θα πάμε δεύτερη να περάσουμε από το δύσκολο δρόμο, τον παράστη, δεν καταλαβαίνετε. Αν κερδίσουμε Σουηδία, παιδιά, μένουμε τρίτη, διότι τα έχουμε πει 100 φορές. Ας τα πούμε 101η, όμως, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να τα ξέρετε, έχετε δίκιο. Οι διοργανώσεις της UEFA έχουν διαφορετικά κριτήρια ισοβαθμιών από τις διοργανώσεις της FIFA. Τα προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου είναι διοργανώσεις της FIFA. Στις διοργανώσεις λοιπόν της FIFA, αυτό που μετράει πρώτο κριτήριο, ως πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία, είναι η διαφορά των γκολ, η διαφορά των τερμάτων. Αυτή μετράει. Οπότε είμαστε κάτω. Γι' αυτό είπε ο φίλος να το κόψουμε 0-3-0-4 για να έχουμε την ισοβαθμία. Επίσης που λες ότι. Στη FIFA, στην ουσία τη UEFA, συγγνώμη, μετράνε τα μεταξύ των ομάδων παιχνίδια. Εδώ πέρα τα μεταξύ των ομάδων παιχνίδια είναι τρίτο ή τέταρτο κριτήριο. Ωραία. Εσύ που λες γίνεται στο ουδέτερο το Λευκορωσία-Τσεχία. Ναι, παρόλα αυτά είναι συφοριασμένοι οι Λευκορώσοι και κουβαλήσουν. Τι να δω, το πρόβλημα είναι αν γίνεται το παιχνίδι στο Μίνσκ ή γίνεται κάπου αλλού. Άμα οι άνθρωποι έχουν κρούσματα και δεν παίρνουν μέτρα. Τι να κάνει, δηλαδή να παίζουν οι Τσέχοι με μάσκες. Γιατί είναι άλλοι έτσι. Που λένε δεν υπάρχει κορονοϊός και εμείς είμαστε δύο λαλούν και τρεις χορεύουν. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Δεν κάνουμε δουλειά. Έχεις τα δίκια σου. Λοιπόν, τέλος, ωραία. Οπότε, αφού ηρεμήσαμε για αύριο, μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω. Ναι. Να πάμε σε υπάρχουν διάφορα σοβαρά θέματα τα οποία τρέχουν εδώ και αρκετές μέρες. Ναι. Και δεν ξέρω πραγματικά ποιο πρέπει να ξανασυζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Πριν πεις οτιδήποτε άλλο, γιατί το κουβαλάω από το απόγευμα που το είδα και θέλω να το πω, είναι μια αθλητική παρένθεση με ένα πράγμα το οποίο μου έχει προκαλέσει τρομερή αναγούλα. Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να μας σοκάρουν πια. Και βλέποντας ειδήσεις ή διαβάζοντας τα site ή οτιδήποτε, βλέπεις πράγματα τα οποία γίνονται, μαθαίνεις λεπτομέρειες και τέλος πάντων έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας γυρίζουν τάντερα πολλά πράγματα. Έτυχε σήμερα, θέλω να το πω πραγματικά γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το χωνέψω από το απόγευμα. Βγήκε το ηχητικό ντοκουμέντο της κλήσης στην ελληνική αστυνομία από τον δολοφόνο της Καρολάιν στα γλυκά νερά. Δηλαδή, έκανε ό,τι έκανε και μετά πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία για να καλέσει σε βοήθεια, υποτίθεται. Αν ακούσει το ηχητικό, σε πιάνει τέτοια αναγούλα με το θέατρο που παίζει ο τύπος, στην οποία δεν πιστεύεις. Λέει διάφορα ακατάληπτα. Παριστάνει ότι είναι φημωμένος, ότι κλαψουρίζει, ότι ζητάει βοήθεια. Και λες, είναι δυνατόν, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Ναι, είναι δυνατόν, πραγματικά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει και μετά να κάνεις αυτό το θέατρο χειρίστου επίπεδου, ας πούμε, για να έχεις τη δικαιολογία το άλλο στην κλίση που θα έχει καταγραφεί ότι να, εγώ εδώ πέρα, δείτε, ήμουνα. Δεν το χωράει ο νους όλο αυτό το σκηνικό που έστεισε ο τύπος, πραγματικά. Δεν το χωράει. Δηλαδή το άκουσα, άκουσα τη φωνή του. Πώς το λένε, άκουσα τη φωνή του στην κλίση που βγήκε. Δεν την άκουσα. Όχι, άλλο να το διαβάσει και να τον ακούς την κλίση την ηχογραφημένη. Είναι ένα πράγμα αδιανόητο το θέατρο που παίζει ο τύπος στο τηλέφωνο, σε αυτό το τηλεφώνημα. Λέει διάφορα ακατάληπτα, λέει διάφορα μπερδεμένα και καλά, ότι είναι συνταραχή, ότι είναι φημωμένος. Και δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Γίνεται, ρε εσύ, γιατί οι πολυσχηδείς προβληματικές προσωπικότητες το έχουν αυτό. Μπορούν να βγάλουν και τον ηθοποιό και άλλωστε το είχε σκεφτεί να το κάνει. Έπρεπε να το κάνει. Όταν το ξεκίνησε, έπρεπε να το κάνει. Καταλαβαίνω τι λες, βέβαια, αλλά δεν μου φαίνεται καλό. Ίσως αν το ακούσεις. Μπορεί. Να καταλάβεις αυτό που σου λέω, γιατί αυτό το πράγμα ξέρεις, δεν χωνεύεται. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό. Μπορεί. Τι να πω. Εντάξει, αφού το θες μου, δεν θα πάω εκεί που ήθελα να πάω. Όχι, να πάω όπου θες. Χαστικολάρα, βόλο Μπενζεμάρες. Ναι. Χαστικολάρα, τι γκολάρα έβαλε ο Μπενζεμά. Τι τίμιος, μιλάμε για γκολάρα τώρα. Εντάξει, Μπενζεμά είναι. Αυτή που κάνεις 100, όπως το λένε, προπονήσεις στο πρό για να την πετύχεις μετατρέπει και δεν το κάνεις. Δεν μπορείς, ρε φίλε. Δεν μπορείς.
Τρομερό. Με όλο το. Γιατί ξέρεις, ο Μπενζεμά έχει και λίγο τσιαντάκι μέσα του. Ναι. Θυμίζω, δηλαδή αυτό το σώμα λίγο κάτω και αυτό λίγο το πόδι λίγο. Λίγο κουτάλα που κάνει. Ξέρει κανείς λίγο Νικόλας. Υπεύθυνα να μου πει, γιατί το έχω απορία. Ναι. Αυτός ο φοράει στο δεξί του χέρι σαν επίδρυμο, σαν άρθικας, μια ζωή που τον θυμάμαι, αν ξέρει κανείς τι είναι. Ο Μπενζεμά. Ναι. Γούρι θα είναι, τι θα είναι. Δείτε μου πως κάτι κρύβει εκεί κάποιο, κάτι δεν θέλει να βάλει τη φέρα του, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Okay. Βέρα να έχει εκεί στο μικρό κάτω. Δεν είναι το μικρό, είναι στο χέρι πιάνει... Πόσα δάχτυλα πιάνει. Όλο. Όλο πιάνει. Ναι, ναι. Θα βάζει όλο για να κρύψει τη Βέρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γούρι, νομίζω. Τι γούρι είναι αυτό να έχει ανάρθει. Μπορεί να τρέχεται παρόν, μη σε ασφαλιαρίσει αντιπάλου και σου λέει να το έχω έτσι για να μην ρίξω καμία. Μπορεί να είναι tribute στο Μοχάμεντ Αλί, μα τώρα τι να σου πω. Θέλω να ξέρω, μπορεί να έχει μιλήσει κάπου, να έχει πει ότι αυτό το λοιπόν. Λόγο. Ψάξτε το. Μα για να μην ψάχνω, ρωτάω δημοσίω, μου ξέρει κανεί. Μετά πώ δεν σ' αρέσει που στέλνουν εδώ πέρα και λένε ποιο είναι ο τάδε και του λε ψάχτε το. Ναι, του λέω ψάχτε το και τώρα. Ψάχτε το, του λέω. Το ίδιο πράγμα του λέω. Είμαι συνεπή αυτό, λέω ψάχτε το. Λοιπόν, μια που πήγαμε στον Μπενζεμά, συγγνώμη, αλλά θέλω να μου πει. Θέλω να μου πεις... Και με το μήνυμα Μπενζεμά, ο μάνος της Ρεάλ. Θέλω να το αφήσω αυτό. Θέλω να το αφήσω αυτό. Θέλω να μου πεις τι σκέφτεσαι. Θέλω να μου πεις απλώς τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό σου. Διαβάζοντας ότι ο Βινίσιους... Ο Βινίσιους, έτσι. Ο Βινίσιους ο Τζούνιορ, έτσι. Ο Βινίσιους ο Τζούνιορ, ξαναλέω. Απασχολεί 39 άτομα. Ναι, το είδα, έχει 39 το είδα. Άτομα στη δούλεψή του. Εκ των οποίων μόνιμοι είναι οι 27. Όχι μόνιμοι. Ναι. Οι 12 είναι αποκλειστικά άνθρωποι που ασχολούνται με εκείνον. Οι 27 κάνουν και άλλα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πες μου, τι σκέφτεσαι ακούγοντας αυτό. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Τι σκέφτεσαι, πες μου, το διάβασες, τι σκέφτηκες. Ότι όλοι οι βασιλιάδες έχουν το υπηρετικό προσωπικό που αναλογεί στην βασιλότητά τους. Στο μεγαλείο τους, στην αξία τους, στην αγάπη του κόσμου, στο πόσο καλή είναι κλπ. Και το οποίο η Ρεάλ τον πληρώνει πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή για να έχει 39 άτομα προσωπικό, τον πληρώνει πάρα πολλά λεφτά η Ρεάλ. 39 άτομα προσωπικό. Εκ των οποίων ξέρω εγώ πόσοι είναι μόνιμοι, αποκλειστικοί, 12 ξέρω εγώ πόσοι είναι που είναι. Προσωπικό φυσιοθεραπευτή, προσωπικό φωτογράφο. Οδηγεί, φαντάζομαι και. Είναι καλά, οδηγεί προφανώς και τα λοιπά. Έχει ολόκληρο γραφείο για επίλυση προβλημάτων. Υπάρχει υπεύθυνο προσωπικού, έχει οικονομικό σύμβουλο, έχει νομικό σύμβουλο, έχει υπεύθυνο επικοινωνίας και δύο τύπους που κάνουν τις διαπραγματεύσεις των συμβολέων του. Ωραίος. Ξυπνητζής. Αλλά το ότι μπορεί να σητίζει 39 ανθρώπους, ομολόγω ότι είναι. Δηλαδή, 39 ανθρώπους, πόσες εταιρείες σητίζουν στην Ελλάδα. Εταιρείες, όχι άνθρωποι. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εσύ. Νομίζω ότι ας πούμε ούτε ξέρω εγώ ο Κριστιάνο ή ο Μέση έχουν τόσους πολλούς. Ενώ... 39 αιρές είναι, ξέρω αυτό. Εγώ. Οκ. Okay. Δηλαδή, ξέρεις, κανένας δεν πέφτει από το σύννεφα ακούγοντας, ξέρω εγώ, έχει κάποιος ένα νομικό σύμβουλο, ένα επιχειρηματικό και φυσιοθεραπευτή και ένα τύπο που του χειρίζεται τα social media. Οκ. Okay, μέχρι εκεί όλοι λέγανε, αλλά 39. Τι 39 είναι, φίλε. Ποιος είσαι 39. Ποιος είσαι, δηλαδή, για να πάμε, δηλαδή, για να δένω τα θέματα το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ποιος είσαι, ρε φίλε, στην πραγματικότητα. Είσαι ο πριγκίπς. Είσαι ο Μοχάμεντ Μπίνο Σαλμάν. Ναι, ποιος είσαι, δηλαδή, ο Μοχάμεντ Μπίνο Σαλμάν. Εντάξει, μπορεί να το κάνει. Μπορεί το παλικάρι. Εγώ να πούμε από τώρα εδώ πέρα, να πούμε ότι ο πρώτος και ο μόνος που έχει ψώσει μέχρι στιγμής σοβαρή φωνή για το θέμα της ανάληψης των. Τη τύχη τη Newcastle από το Fund αυτό το περίφημο, το οποίο ουσιαστικά είναι ελεγχόμενο από την Σαουδαραβική πρίγκιπο οικογένεια. Ο μόνος που έχει πει κάτι της μέχρι στιγμής είναι ο μύθος ο Alan Shearer, έτσι. Ο μύθος, ο μόνος που βγήκε και είπε ότι κοιτάξτε, μέσα στη φρενίτιδα που έχει πιάσει τον κόσμο, θα σας φτιάξουμε City. Ναι, ρε, ένα λεπτό, γιατί όταν το fund έχει περιουσία άνω των 300 δισεκατομμυρίων, σε πιάνει δέος. Με βάση τα νούμερα μιλάω. Είναι λογικό να περιμένει ο κόσμος ότι θα γίνει. Εδώ μαζευτήκαν οι ομάδες, λέει, και πήγαν να κάνουν διαμαρτυρία, τέλος πάντων να εκφράσουν ανησυχίες τους, λέγοντας ότι γιατί τους κόψατε πέρυσι και τους εγκρίνατε τώρα. Οι ομάδες οι υπόλοιπες. Και πολύ καλά ρωτάνε. Για να τους εγκρίνουν, τι θα πάνε και να τους πούνε. Ναι, τους εγκρίναμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Να μας ξανάρθετε. Γεια σας. Ναι. Υποτίθεται ότι πέρασε από ενδελεχή έλεγχο. Φαντάζομαι τώρα. Υποτίθεται. Κάθονται και λένε ναι, αλλά Σαουδική Αραβία δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, δεν τα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Αυτό που λες, θα έλεγα ότι είναι λίγο understatement το δεν σέβονται τα ανθρώπινα Όχι, δικαιώματα. Όχι, το λένε στα ρεπορτάζ ότι μα εγκρίνατε την πώληση σε ανθρώπους που έρχονται από μια χώρα στην οποία θησαυρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να σέβονται ούτε τον μόχθο του εργάτη, ούτε τα δικαιώματα των ανθρώπων που σημειώνονται εγκλήματα κλπ. Ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι. Και εγκρίθηκε η μετάβαση των μετοχών. Μάλιστα. Εντάξει, να το πούμε απλώς, να το λέμε. Κοίταξε, δεν θα τον αγνώ Τζόρντι, να σου το πω έτσι. Δυστυχώς δεν θα τον πολύ νιάξει αυτό το πράγμα. Ναι. Τον σκεπτόμενο φίλο της Νιουκάστλ, ο μεταλλεργάτερα, ο Σοκράτης, ο Πέτρος, ο Πουντίδης, είναι από τη Νιουκάστλ. Τον ξέρω ότι τον προβληματίζει αυτό το πράγμα. Είναι θέμα. Σου λέει, OK, είναι προφανώς ο καθένας θέλει για την ομάδα του έναν πλούσιο πρόεδρο. Ναι. Αλλά εντάξει, εδώ πέρα λίγο τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Εδώ πέρα η κατάσταση έχει ανοίξει πάρα πολύ. Εγώ του στηρίζω διαβάζοντας ότι ο πρώτος που θέλουν να πάρουν το Γενάρη είναι ο Γκάρεθ Μπέιλ. Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει, το καταλαβαίνω, με την ευχή μας. Επίσης, πολύ έξυπνα καταλαβαίνω ότι πάνε να πάρουν οποιονδήποτε είναι ανεπιθύμητος ή είναι, εν πάση περιπτώσει, πατμών ή δεν τον πολυθέλουν, γιατί σου λέει αυτή την περίοδο τέτοιους μπορούμε να πάρουμε. Ναι. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι, ας πούμε, δεν τους πολυθέλουν γύρω-γύρω. Ξέρεις, τον Χάμες, διάβασα τον Ικάρντι. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι είναι και δεν είναι. Ο Χάμες. Ναι. Ναι. Αυτό που κοροϊδεύει ο. Ναι. Πάμε. Ρε παιδί μου, τι μπορούν να πάρουν Τεμπέλη. Τώρα, τι μπορούν να πάρουν το Γενάρη μήνα. Μπορούν να πάρουν παίκτες οι οποίοι είναι προς παραχώρηση, έχουν βαριά συμβόλαια και οι ομάδες προσπαθούν να τους κεφορτωθούν. Όχι, θέλουν μπορούν να πάρουν. Το Γενάρη λέω. Το Γενάρη λέω και εγώ. Άλλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα κάνουμε κουβέντα σε άλλη βάση. Αλλά το Γενάρη που οι ομάδες οι καλές έχουν μπροστά τους Champions League και έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και δεν θέλουν να αποδυναμωθούν. Ναι. Δύσκολα θα φύγει ο παίκτης. Θα πούνε, ξέρεις, όποιος. Παιδιά, αλλά το καλοκαίρι. Να έχει τελειώσει η χρονιά, να δούμε τι θα κάνουμε. Μην μας έχεις τώρα Γενάρη μήνα να μας χαλάσει την ομάδα. Λίγο υπομονή μέχρι το καλοκαίρι. Άρα τι θα πάρουν το Γενάρη για να μπορέσουν να κάνουν και λίγο τζετζελέ. Θα πάρουν αυτούς που είναι για να φεύγουν. Που έχουν βαριά συμβόλαια, που τους έχουν βάλει λίγο στην άκρη. Ναι. Τέλος πάντων, πάσοντας, εγώ θέλω να πω ότι παρά τη συμπάθεια γενικότερη που τρέφω στη Newcastle, θεωρώ βουτιά προς τα κάτω αυτή την ιστορία. Ναι. Πολύ μεγάλη βουτιά. Και πάρα πολύ περίεργο μπάσιμο το συγκεκριμένο της σαουδαραβικής οικογένειας. Δεν θέλω να επεκταθώ σε πράγματα που σκέφτομαι. Θα πω μόνο ότι κάποιες περιγράφονται. Δεν ξέρω καν αν πρέπει να πω αυτό. Τέλος πάντων. Σε ένα βιβλίο, εν πάση περιπτώσει. Με τον γενικό τίτλο «Υποταγή», δεν θέλω να πω περισσότερα, του Μισελ Ουελμπέκ. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Μα δεν πάμε να σας αφήσω. Θα σας αφήσω, δεν μπορώ να Όχι, πω. Όχι, μα δεν γίνεται να μας αφήσεις. Μετά γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ πλούσιοι και απλώς, ας πούμε, όπως ο Αμπράμοβιτς και οι υπόλοιποι, που απλώς επειδή πέσαν στο μεθύστακα του Γέλτσιν, μπορέσαν 20, 30, 50 άνθρωποι και μοιράστηκαν ουσιαστικά όλους τους φυσικούς πόρους της Ρωσίας και τώρα το παίζουν μάγκες με τις πλάτες του πραγματικά χαρακτήριστου εκείνου τύπου, ο οποίος μοίρασε μια χώρα σε 50 ανθρώπους. Και υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα και είναι μέσα στο ποδόσφαιρο από το φυσικό αέριο. Εντάξει, η σαουδαραβική οικογένεια είναι μια τέτοια. Η σαουδαραβική οικογένεια εμπλέκεται 6 χρόνια σε πολύ μεγάλους πολέμους που έχουν στοιχήσει τη ζωή σε εξαψήφιο αριθμό ανθρώπων, θέλω να πω. Έτσι. Μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μιλάω για την δολοφονία του Κασόγγι. Η δολοφονία του Κασόγγι είναι η γνωστή και βγήκε και η χείρα του Κασόγγι τη μέρα της ανάληψης, της ανακοίνωσης, λέγοντας αν είναι δυνατόν. Έτσι. Θυμίζω επίσης ότι ο συγκεκριμένος ο Σουλτάνος ήταν κολλητός του Τραμπ. Νομίζω ήταν κολλητός του Τραμπ. Και όταν είχε γίνει δολοφονία του Κασόγγι, είχε πει ναι, γιατί λέγανε τότε στον Τραμπ ότι πρέπει να βοηθήσει και η Αμερική να έχει ξεχνιαστεί δολοφονία. Και είπε ότι όχι, εμείς εντάξει, είναι φρικτό έγκλημα αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά. Γιατί η Σαουδική Αραβία, τύχε, είναι μεγάλος παραγωγός θέσεων εργασίας, είναι αγορασία αμερικανικών προϊόντων. Ναι, παιδιά.
να κάναμε λίγο τα τσιμίτσι, έτσι. Mm-hmm. Απλώς να τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας αυτά. Κρίμα, και δηλαδή για τους ανθρώπους σκεπτόμενους φίλους του Newcastle, νομίζω το ηθικό θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και δεν ξέρω, σου λέω, πως έχουμε και περισσότερα πράγματα από αυτό, με την ανάληψη της συγκεκριμένης ομάδας από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Λοιπόν, η ώρα είναι 11, κυρίες και κύριοι, 11 και 1 για την ακρίβεια, συγγνώμη, μακρηγόρησα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Fight Club. Ναι, okay. Θέλω να πω μέσα σε όλα τώρα, εντάξει, έχουμε διάφορα. Α, βλέπω αυτό, σου έλεγα και πριν, συγγνώμη που διακόπτω, μου βγάζει το μάτι τώρα. Βλέπουμε το παιχνίδι με τα Σκόπια, με τη Βόρεια Μακεδονία, το Σπάνο και τη Γερμανία. Πάνω στην καρτέλα να γράφεται MKD. Τι, ναι, διάολο έγινε, ναι, ολόκληρη, ναι, συμφωνία, ας πούμε, για να πάρει την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, αν είναι να συνεχίζει η UEFA να βάζει καρτέλα, κάρτα που λέγεται Μακεδονία. Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί έγινε όλο το σύστριγγλο, ας πούμε. Για να συνεχίσει η UEFA να κάνει αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και δεν είναι θέμα, ξέρεις, αν είσαι. Δεν είναι θέμα πατριωτισμού ή τσαρουχιού. Όχι, ή οτιδήποτε άλλο. Είναι η ονομασία της χώρας η οποία έχουμε συμφωνήσει όλοι. Αυτό. Θα είναι NMD, ξέρω εγώ, NMK. Ναι, ναι. N πρέπει να υπάρχει πάντως. Πώς να γίνει δηλαδή. Οπωσδήποτε. Ενέρεση. Κάνα διάβημα θα κάνουμε ή βαρεθήκαμε, ας πούμε, να κάνουμε διαβήματα στην ιστορία, άραγε. Λοιπόν, α, πάλι αυτή. Αυτό. Ας πω. Okay. Αυτό. Πάλι αυτή. Πάλι αυτή. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, έτσι, σε διάφορα, σε φάση bits and bytes. Ναι. Ότι δεν ξέρω αν είδες, βγάλαν οι Έλληνες μεταγλωτιστές ένα βίντεο. Ναι. Διότι τους έχουν παρουσιάσει κάποια συμβόλαια που άπτονται του αμερικανικού δικαίου, που απαντούν, mm-hmm, πλήρη παραχώρηση των συγγενικών δικαιωμάτων, τα οποία συγγενικά δικαιώματα είναι αυτά από τα οποία πληρώνονται, ναι, αφότου κάνουν κάτι και πληρώνουν για αυτό που κάνουν, είναι αυτά που πληρώνονται τις φορές που παίζεται αυτό το πράγμα. Ξανά, ναι. Και από αυτό ζουν οι, ναι, 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 συγκεκριμένοι. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο, σχεδόν 4 λεπτών, και θέλω να πω ότι με πολύ μεγάλη συγκίνηση είδα ανάμεσά του τον Αργύρη Παυλίδη. Α, μάλιστα. Και επειδή το κοίταξα λιγάκι και βρήκαμε μια συνέντευξή του, ο Αργύρης Παυλίδης δουλεύει 40 και πλέον χρόνια στον τομέα της μεταγραφής. Ήταν μια συγκίνηση που τον είδα, μάλιστα, και τον. Δεν τον είδα, τον άκουσα. Αυτό και στον Αργύρη, τον ακούς, ναι, τον καταλαβαίνεις, ναι, ναι, από τη φωνή του. Λένε εδώ οι φίλοι ότι σύμφωνα με τη συμφωνία των Πεσπών η συντομογραφία της χώρας ορίστηκε ως MKD. Οπότε, δικό μου το λάθος, φαντάστηκα, ναι, που λέγεται η χώρα πλέον διαφορετικά, ναι, μπορούμε, ότι θα έχει και μια διαφορετική συντομογραφία. Αλλά αν, ναι, αυτή η συμφωνία να υπάρχει, παίρνω πίσω όσα είπα. Παρ' όλα αυτά είναι μια χαζή συντομογραφία. Ναι. Στην πραγματικότητα. Ναι, γιατί το MKD... Είναι μια συντομογραφία που ας πούμε, ξέρω εγώ, επιβεβαιώνει ή δικαιώνει, ας πούμε, τη γείτονα χώρα για τόσα χρόνια που χρησιμοποιούσε ένα όνομα το οποίο προκαλούσε όλη αυτή την αναπομπούλα και την αναστάτωση και την οργή. Αυτό. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν φταίει η UEFA. Εντάξει. Φταίμε εμείς. Πιθανότητα. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα, Κώστα. Ναι. Έχουμε ένα σημαντικό. Και για τους που λέει, μόνο ο κύριος Γιάννης θα υπερασπίσει τους μεταγλωτιστές. Βεβαίως να υπερασπιστούμε τους μεταγλωτιστές, γιατί στην περίπτωση που δεν προχωρήσει, αφενός δεν παίρνουν χρήματα, δεν θα παίρνουν χρήματα, ναι, για κάθε. Και αυτό που έχουν αντιπροτείνει είναι να γίνει υποτιτλισμός. Το ξέρω γιατί άκουγα τον κύριο Πιπίλα τις προάλλες που μιλούσε για αυτό το θέμα. Το οποίο καταλαβαίνεις τι σημαίνει να βλέπεις παιδικά και να έχουν υπότιτλους. Βέβαια. Θα είναι για τα παιδάκια, ας πούμε, πολύ θα κακό. Είναι πάρα πολύ κακό. Αυτό δηλαδή, κάνουν, αυτό κάνουν. Αυτό. Κάνουν εγκλισμούς, ναι, όχι. Ακριβώς γιατί δεν έχουν βρει, ας πούμε, τη φόρμουλα πώς θα πληρώνονται οι άνθρωποι και πώς θα είναι τα συγγενικά δικαιώματα που λες. Η λύση στην οποία θα προχωρήσουν, αν δεν βρεθεί συμφωνία, είναι να πηγαίνουν με υποτιτλισμούς. Θυμηθείτε για όλους εμάς και όλους εσάς που βλέπατε μικρή παιδικά, αντί να ακούς τις οικείες φωνές που άκουγες στα παιδικά προγράμματα, να βλέπεις από κάτω υπότιτλους. Πόσα παιδάκια θα προλάβουν να διαβάζουν υπότιτλους. Τι να λέμε, τι να λέμε. Τάκη, ρίχτω για να πάμε παρακάτω. Πάμε.
Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε εξελίξεις, μάλλον δεν το έλεγα, τώρα θα το πω, στο θέμα της ελληνικής εκπροσώπησης Eurovision. Ναι. Ξέρουμε τους υποψήφιους. Εντάξει, τους ξέραμε πριν από λίγες μέρες, είχαν ανακοινωθεί. Ήταν κάποια Τζοάν που κέρδισε το περσινό The Voice, δεν έχω ιδέα, εσύ θα ξέρεις. Όχι, δα. Ναι. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, έτσι αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε. Πες μου ότι το 9, το 9 που πέτυχε γκολ για τη Γερμανία μόλις τώρα είναι αυτός που νομίζω. Έβαλε γκολ ο Βερνέρ. Αλήθεια. Πες μου ότι είναι αυτός που νομίζω, ο Παστελαδόρ. Ναι, πες μου, πες ο Αρχιμπόμπερ, Πες το μου αυτό το πράγμα. Ότι είναι ο νέος Ποντόλσκι που μπορεί να μου βάζει πολλά γκολ με την ομάδα του, αλλά πάντα σπέρνει με την εθνική. Πες το μου αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, αυτός που στείλει. Εντάξει, είναι συγκινητικό ρε εσύ. Δηλαδή, ζήσαμε να δούμε το Βέρνερ μπροστά μας, εδώ μπροστά στα μάτια μας, να βάζει γκολ. Ναι, ναι, το μωρό. Μα μόνο καλά γκολ βάζει ο Βέρνερ. Δεν βάζει τώρα κατημάδες. Βάζει μόνο καλά γκολ. Μπράβο, μπράβο στον Παστελαδόρ. Μπράβο. Για πες λοιπόν, ναι. Λοιπόν. Πού ήμουν, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, η Τζοάν, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για πέμπτη φορά. Ναι. Ο Νίκος Ογκάνος. Το διάβασα με ρίγο συγκίνηση. Έτσι. Ο Γκούτζο Μνίκη, το είχαμε πει. Καλομήρα. Η Καλομήρα, η Ευαγγελία. Και η Άρτεμις Ματαφιά. Ναι. Ωραία. Και εκεί είχαμε μείνει. Ναι. Μέχρι που σήμερα σκάει βόμβα. Για πες. Σκάει βόμβα. Για πες. Ότι ήδη έχουμε την πρώτη αποχώρηση από τις υποψήφιες. Και είναι το Καλομηράκι. Εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει τι. Δεν μου κάνει εντύπωση. Το Καλομηράκι έχει τη ζωή της, έχει τα παιδιά της, είναι στην ελεύθερη της γης. Πέρα τρέχει εδώ πέρα να κάνει τουρνέ, να κάνει... Ναι, αλλά δεν είναι, κάτσε, δεν είναι απλά τώρα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Όπως λέει το ρεπορτάζ, εδώ πέρα, είχε επισκεφθεί αρκετές φορές στην Ελλάδα. Είχε συναντηθεί με τη δισκογραφική της εταιρεία, είχε συναντηθεί με τους υπεύθυνους της ΕΡΤ. Ναι. Αλλά θεώρησε μόνο ότι κάποιοι άνθρωποι της ΕΡΤ δεν τη στήριξαν τόσο πολύ και ίσως να προωθούσαν κάποιο άλλο πιο φρέσκο πρόσωπο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Όπως τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, που είναι φρέσκος. Ακριβώς, όπως τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Που είναι, ας πούμε, κάποιος θα έλεγε ότι είναι σαν βακαλάος βαθέας ψύξεως. Ακριβώς, Κώστα. Λοιπόν... Εγώ παίρνω απόσταση από τέτοια κακεντρική σχόλια. Τόπος στα Νιάτα, τόπος στον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, και λέω Νιάτο γιατί μετά από τόσα χρόνια και είναι αιώνιος έφηβος. Έτσι. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω. Άμα είναι να κάνουμε, να βάζουμε ανθρώπους να καταθέτουν τραγούδια, να κάνουν κοντζάμ ταξίδια. Να κάνουν ιστορίες και έχουμε αποφασίσει ποιο θέλουμε να βάλουμε. Εντάξει, πείτε το και σε εμάς. Δεν έχουμε αποφασίσει. Δεν έχουμε αποφασίσει. Πώς όμως θα γίνει, δεν έχουμε αποφασίσει. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μου φαίνονται κάπως αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σου πω. Δηλαδή, φύγει καλωμένα να δούμε δηλαδή, και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να φύγει σε λιγάκι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει ο ελληνισμός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έχουμε αντέξει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντέξουμε και αυτό. Δύσκολο μου φαίνεται. Δύσκολο μου φαίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω ότι δεν είναι καλά νέα αυτά τόσο καιρό πριν να έχουμε αποχωρήσεις. Εγώ αυτό λέω. Όποιος νιώθει, νιώθει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εν πάση περιπτώσει. Σαν νέα, γρήγορα. Ο τύπος που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Κουλυμπαλή τον βρήκανε και αποκλείστηκε ισόβια από το γήπεδο. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, να το λέμε. Πάρα πολύ καλά. Να το πούμε έτσι, μια τέτοια για να κλείσει το συγκεκριμένο θέμα. Και στα δικά μας. Ορίστε. Γιατί αυτό είναι ο Βέρνερ. Αυτό είναι ο Βέρνερ. Τι περίεργο, Ρετάκι, τι σου φαίνεται περίεργο. Ξεμπούκωση. Ξεμπούκωση. Α, εντάξει. Δεν ξέρω αν φαίνεται σε κάποιο περίεργο. Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν φαίνεται σε κάποιο οποιοδήποτε περίεργο. Να το δούμε γιατί. Ναι, γιατί αυτό είναι έτοιμο ο Βέρνερ. Αυτό. Γεμάτο αυτοπεποίθηση πια. Σχοράρα από παντού. Εντάξει, με γκολ Κουτίνιο, έτσι. Με γκολ Κουτίνιο. Τι σημαίνει αυτό? Με αυτή την πλασεδιά από διαγώνια αριστερά που κάνουμε την πλασεδιά με τα φάλτσα και πάει στην απέναντι γωνία ψηλά. Ναι. Σήμα γάτε, δεν Κουτίνιο γκολ, αυτά που βάζει στη Λίβερπουλ. Οκ. Το παίρνω όπως το λες, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Αφού το θέλεις, πάρ' το. Έτσι. Το τραγούδι, ναι. Θέλω να πω... ότι νομίζω ότι στο Πάνθεον
των άτοπων και βλακωδών δηλώσεων, παρότι έχουν περάσει μέρες, πρέπει να το αναφέρουμε, είναι η δήλωση του Λαπόρτα. Ήλπιζα ότι θα υπήρχε κάποια αλλαγή και ότι ο Μέση θα έπαιζε και χωρίς χρήματα. Εντάξει. Είναι ωραίο να ελπίζει σε κάτι ο πρόεδρος ομάδας. Να ελπίζει ένας οπαδός, το καταλαβαίνω. Εδώ πηγαίνει και να το λέει ο πρόεδρος ομάδας. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Τι να πω δηλαδή. Τι να πω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω επίσης ότι σύμφωνα με την FIFPro και την UEFA υπάρχει πλέον πλατφόρμα, να το ξέρετε. Συνεργάστηκαν. Η FIFPro είναι η Διεθνής Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών. Έτσι. Ναι. Και η UEFA λοιπόν συνασπίστηκαν και υπέγραψαν μια κοινή συμφωνία συνεργασίας η οποία αναγνωρίζει την εφαρμογή Red Button, η οποία είναι καινούργια, ως μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, να το ξέρετε, να αναφέρουν πιθανά περιστατικά στημένων αγώνων. Μάλιστα. Έτσι. Θα δίνει κάποιους κωδικούς η FIFPro και θα κατεβάζουν το Red Button οι παίκτες και θα μπορούν να αναφέρουν ανώνυμα, να δίνουν πληροφορίες σχετικά με ανησυχίες που έχουν. Ναι. Εντάξει. Και όλα είναι απολύτως εμπιστευτικά. Οκ. Okay. Σκεφτείτε τώρα αυτό το πράγμα στην πράξη. Ναι. Θα πεις βέβαια, αυτοί το κάνανε ρε φίλε. Αυτοί το κάνανε. Τώρα το τι θα κάνουν. Πώς σου λέει, εμείς σας δίνουμε το εργαλείο. Τώρα αν εσείς θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, αυτή είναι δικιά σας ιστορία. Εντάξει. Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό, παρότι πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ και όπως το χρησιμοποιήσει, πιθανότατα να τον φάει το πάντα πεινασμένο μαύρο σκοτάδι. Γνωστό είναι αυτό. Αυτό είναι ανώνυμο. Είναι ανώνυμο εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία. Ναι. Όπως λένε. Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω επίσης να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, όταν την προηγούμενη Δευτέρα, γιατί έχει πέρασει μια εβδομάδα από την αποφράδα, εκείνη η χρονική περίοδο των 6 ωρών που είχαν πέσει στο Facebook και το Instagram, μάθαμε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτού του εξαώρου υπήρξε αύξηση 500.000 χρηστών στο Pornhub, διαβάζω. Όπου χωρίς να ξέρω τι ακριβώς είναι το Pornhub, σημαίνει ότι ήτανε όση απώλεια είχε το Instagram και το Facebook, 10,6%, είχε άνοδο το συγκεκριμένο που είπες, που δεν ξέρω που είναι, φαντάζομαι κάποιο επιστημονικό περιεχομένο, είχε την αντίστοιχη, δηλαδή όποιοι δεν μπαίνανε, δεν μπορούσαν να μπουν σε αυτά, έμπαιναν. Ακριβώς. Με ή χωρίς εισαγωγικά, σε αυτό το site που δεν ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει έμπαιναν. Το οποίο τι μας λέει αυτό το πράγμα? Μας λέει ότι θα έχουμε σε 9 μήνες αρκετές γεννήσεις, λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή αυτό το κρίσιμο εξάωρο για την ανθρωπότητα θα μπορεί να δώσει σε κάποιες χώρες μία λύση στην υπογεννητικότητα και σε άλλες να επιτείνει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Δηλαδή το νόμισμα έχει δύο όψεις, ότι κάπου θα κάνει καλό και κάπου θα δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι. Ναι. Δηλαδή μπήκε ο κόσμος, ξέρω εγώ, δεν είχε τι να κάνει, μπορεί να έκανε κάτι άλλο, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έκανε, γιατί θα ήταν μπροστά σε ένα τάμπλετ και σε ένα κινητό. Ναι. Ίσως. Εντάξει, κάτι μας λένε όλα αυτά τα πράγματα, βέβαια, έτσι. Ναι. Κάτι μας λένε. Για τον καθένα λένε διάφορα πράγματα. Είδα επίσης ότι είχες ασχοληθεί, συγγνώμη τώρα τα προσπερνάμε τα θέματα, αλλά έτσι δεν πειράζει, να προκάνουμε. Λίγο μια γρήγορη. Ναι. Βρεθεί με το θέμα του περίφημου δημοσιεύματος του site MyProtein, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το MyProtein, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι σου λέει το όνομα? Κάτι μου λέει, ναι, το, όνομα, κάτι μου λέει, ναι, το όνομα. Σύμφωνα με το οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 350 εκατομμύρια followers, παίρνει περίπου ένα 800 για κάθε post, για κάθε ανάρτηση. Νομίζω ότι τα νούμερα αυτά, υπάρχει μια λίστα των 50 δημοφιλέστερων και αντίστοιχα τα ποσά. Νομίζω ότι τα ποσά αυτά είναι υποθετικά, όπως αναγράφεται και στο... Ναι. Δηλαδή λέει ότι με έναν αλγόριθμο τον οποίο δεν δίνουν, ναι, λέει, βρήκαν πόσους ακολούθησε ο καθένας και υπολογίσαμε, έτσι, ναι, λέει το site, πόσα θα μπορούσαν να παίρνουν, okay, εάν, πρόσεξε, εάν μοιράζονταν sponsored posts. Ναι.
Πάντως θα σου κάνει εντύπωση αν έπαιρνε τόσα χρήματα για ένα post. Δηλαδή έχουν πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν θα μου κάνει πια τίποτα εντύπωση. Έχουν, ας πούμε, τον Χριστιανό Ρονάλντο με αυτά τα χρήματα. Τον Dwayne Johnson, τον The Rock, δεύτερο ξέρω εγώ, με 1,6 εκατομμύρια. Την Ariana Grande τρίτη με λίγο παρακάτω. Την Jenner τέταρτη. Θέλω να πω, ακούγοντας αυτά τα ονόματα, ναι, και με τα εκατομμύρια των ακολούθων που έχουν, δεν θα μου κάνει εμένα εντύπωση αυτό το νούμερο. Όχι, δεν ξέρω πόσο ακριβής είναι ο αλγόριθμος δηλαδή και αν πέφτουν μέσα ή έξω, αλλά δεν θα μου κάνει και εντύπωση. Ναι. Εντάξει. Προφανώς έχουν έναν τρόπο που υπολογίζουν. Απλώς εντάξει, είναι πολύ παραμετρικό το θέμα sponsored post ούτως ή άλλως. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, πώς να πω, ακριβής ανάλυση. Εν τούτης, πρέπει να πω ότι. Μπορεί να πρέπει να ρωτήσουν, ρε φίλε. Πώς εδώ πέρα βγήκε ο κατάλογος του Τανιμανίδη και της Τούνη και σωστό, ξέρουμε πόσο οι άνθρωποι χρεώνουν για τις υπηρεσίες στο Instagram. Μπορεί να πήραν ό,τι να λέει. Γεια σας. Όχι, το πόρχαμε σελίδα με πορνό, λέει. Έλα! Sorry. Όπα, παιδιά. Όπα, παιδιά. Όπα, δεν γνωρίζαμε. Όπα. Sorry, παιδιά, δεν ήταν. Είναι δεν και με κεφαλαία αυτό γραμμένο για να μας διζηλώσει το μάτι. Δηλαδή, μην είναι κάτι που περάσει τα ψηλά. Εγώ να ζητήσω συγγνώμη. Ναι, ναι. Δεν γνωρίζαμε. Για την άγνοιά μας να ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν θα ξαναφερθεί. Δεν ήξερα. Να το τσεκάρουμε βέβαια. Ναι, γιατί μπορεί, μπορεί να είσαι κάθετος. Γιατί πολλά site έχουν παραπλανητικά URL. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να λέει για πορνό και να είναι. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να πουλάει τάπερ. Πουρνό. Ναι. 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 Λοιπόν. Pornhub. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να πω ότι με 350 εκατομμύρια followers είναι αυτό που λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι κυβερνήσεις. Δηλαδή 350 εκατομμύρια followers σημαίνει ότι μπορεί δυνητικά, γιατί κανείς δεν έχει engagement 100%, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι top λογαριασμοί φτάνουν σε ένα 10%. Δηλαδή ο Ρονάλντο, ας πούμε, στην καλύτερη, τα πόσο τα βλέπουν 35 εκατομμύρια κόσμο. Είναι ένα τρομερό νούμερο. Ναι. Αλλά με 300. Γιατί όμως δεν συνάδει, υπάρχει τόσο λίγο. Θέλω να πω, ας πούμε. Τόσο εγώ, που έχω, εγώ που έχω 4-300, ας πούμε, άμα κάνω ένα story, μπορεί να το δουν 2.000 άνθρωποι. Α, για το story δεν ξέρω. Για το story δεν ξέρω. Μπορεί λοιπόν να κάνει story και από τα 350 εκατομμύρια βλέπει τα 100. Σωστό. Είναι τρομερό, γιατί λες είναι σαν να απευθύνομαι σε όλες τις ΗΠΑ. Ναι, βεβαίως είναι τρομερό. Θέλω να πω και αν κάποιος το πληρώνει, θα το πληρώνει γιατί βέβαια. Ξέρει ότι αυτά που εννοείται, κάνει τα story του ή τα post τα βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εννοείται. Επίσης για το συγκεκριμένο, εγώ θέλω να πω και το εξής. Επειδή είτε το χωνεύεις είτε όχι, ακολουθεί ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Τουλάχιστον αυτά που μαθαίνουμε και βγαίνουν προς τα έξω, ότι για να κάνει τη διατροφή του, με τη γυμναστική του, με τον τρόπο που ζει κτλ. Είναι και ένας τύπος ο οποίος μπορεί να είναι αρκετά πιστικός για ένα πελάτη που θέλει να επενδύσει πάνω του. Δηλαδή. Δεν είναι ένας τύπος ο οποίος παίζει μπάλα, αλλά τον πιάνουν έξω, ξέρω εγώ, με τα ουίσκια και με τα τσιγάρα μέχρι το πρωί. Ναι, ναι. Ακόμα και αυτή η ιστορία με την Coca-Cola που έγινε στο Euro. Ναι. Άσχετα αν κάποιοι λένε ότι το έκανε γιατί δεν τα παίρνει από την Coca-Cola ή το. Στο γενικότερο πλαίσιο, άμα το δεις, μέσα σε όλο το κάδρο, είναι στο κομμάτι του αθλητή ο οποίος φροντίζει για το τι θα τρώει και προτρέπει και τους υπόλοιπους που λέει πίνετε νερό. Είναι μια στάση ζωής αυτό το πράγμα. Ναι. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, ιστορίες που βγαίνουν από αποδυτήρια που λέγανε παλιά ότι έμπαινε μέσα και μας έλεγε τι να τρώμε, τι να μην τρώμε, ότι ρε παιδιά, μην τρώτε τις βλακίες γιατί δεν κάνει καλό. Σκαλωμένος, βολημένος. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Ναι σε όλα. Ωραία. Ναι σε όλα. Εντάξει. Ναι σε όλα. Παρακάτω. Δεν προλαβαίνουμε. Τα έχουμε μαζέψει εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Βγήκε ο Χαβιέρ Τέμπας. Ναι. Ο πρόεδρος, θυμίζω, της La Liga, ναι, και είπε ότι πρέπει να μας εξηγήσει η Παρί, ναι, γιατί έχει μια ομάδα που κοστίζει 600 εκατομμύρια ευρώ, ναι, όταν κατακτώντας το πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει πάνω από 45. Μπορώ, λέει, να δείξω με αριθμούς την απάτη στο οικονομικό fair play που κάνει η Παρί. Ναι. Πριν από το Μέση, η Παρί είχε χορηγία 40% πιο σημαντική από τη Manchester. Πώς γίνεται αυτό, λέει. Γιατί δεν το και τους κάλεσα, λέει, να μου εξηγήσουν τι γίνεται και δεν μου απάντησαν. Μα γιατί υποχρεωμένοι να σου απαντήσουν στην Ισπανική Ομοσπονδία τι κάνουν στη Γαλλία. Ας σου καλέσει η Γαλλική Ομοσπονδία. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, όταν λες μπορώ να δείξω με αριθμούς την απάντηση του κομμάτου, πρέπει δείχτη. Ναι. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία και να τη δείξει. Δηλαδή θέλω να σου πω, είσαι στην Ισπανία και αυτή είναι στη Γαλλία. Ναι, αρέσει. Επίσης το financial play έχει χαλαρώσει τελευταίο καιρό. Άρα δεν έχουν και καμία υποχρέωση να έχουν έσοδα-έξοδα συσκελισμένα. Ναι. Επίσης, λύσε την απορία αφού είμαστε στατικά ως μέρη στην Ισπανία. Για ποιο λόγο, ας πούμε, η Μπαρσελόνα έχει φτάσει 1,3 δις ευρώ να χρωστάει και η Ρεάλ πόσα. Δηλαδή, αφού κάθισε και κατακεραυνώνεις τους άλλους που είναι πέρα εκεί πέρα, όπως κοιτάς το χάρτη πάνω, πες μας και εσύ για τα δικά σας. Για ποιο λόγο, ας πούμε, επιτρέπεις
να φτάνουν αυτές οι ομάδες σε αυτά τα επίπεδα χρεών και δεν τρέχει μία. Πώς λειτουργούν, πώς υπάρχουν, πώς ειδήσεις. Εντάξει, κάναμε κατάληψη μέσα στα τέξ του Τάκη Κουκουλή. Ναι, αλήθεια, αλήθεια. Ο κύριος Ιάννης διάλεξε το κομμάτι το τελευταίο. Και ο κύριος Κώστας τα δύο προηγούμενα. Ωραίες, γλυκές, μουσικές επιλογές, αγαπησιάρικες. Τάκη, μας επιτρέπεις που και που, έτσι δεν πειράζει. Εντάξει, εντάξει, πολύ ωραία. Αν το επώνυμο δηλώνει, υποδηλώνει ιδιότητα, αναρωτιέται ο σύντροφος Κουτσούμπερ, να υποθέσουμε ότι κάποιος πρόγονος του Αντρέα Ναούμ ήταν Ντάις Ναούμ. Σίγουρα Ναούμ. Λογικά, ναι. Ναι. Λογικά, ναι. Έχω μπει καμιά 900 φορές στο Pornhub και παιδί δεν γίνηκε. Ναι. Λέτε να φταίει που έμπαινε όταν ήμουν μόνος, λέει ο χομπίστας άνεργος. Θα εξέταζα και κάποιες άλλες πιθανότητες, αλλά ναι. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνοντας εκεί και, εν πάση περιπτώσει, ανεβάζοντας τη λίπιντό τους, μετά πηγαίνουν και τα πράγματα που έμαθαν τα εφαρμόζουν στην σύντροφό τους. Οπότε υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να γίνει κάτι. Τώρα, αν κάποιος δεν έχει σύντροφο και απλά μαθαίνει, κάνει πράκτης. Έτσι. Κάνεις πράκτης, παιδί μου, πώς λέμε, κάνω πράκτης, κάνω ατομικές προπονήσεις για όταν πάω σε ομάδα. Ναι. Δεν εκτιμούν οι ομάδες, έχετε κάποιος που λέει έκανε προπόνηση όλο το καλοκαίρι μόνος του με γυμναστή και ήρθε έτοιμος. Δεν το εκτιμούν οι ομάδες. Από το να πας και να είσαι, ας πούμε, σαν τον Νούνιες. Το λέω. Τι έχει ο Νούνιες, λέει. Λίγο από τις πατάτες τηγανητές. Ο Παταφρίτας που τον φωνάζει. Ο Παταφρίτας όταν σας το κάρφωνε τώρα με τον Χριστό τώρα. Σας τσούζει ακόμα. Ακόμα. Δεν βλέπεις ακόμα. Τσουσμένο. Ακόμα πονεμένος είμαι. Δεν βλέπεις. Ζουλιέτ Μπινές λέει το εξής. Πονάτε, κύριε Κώστα, που ο Κώστας Goat Greek NBA'er επιστρέφει Αμερική. Δεν σας χάλασε που παράτησε την Ευρώπη γιατί το στυλ παιχνιδιού μας δεν χωράει στην Περτομεούπολη? Αυτά να τα βλέπει ο Ολυμπιακός, τον είχε και τον άφησε να φύγει. Μην τα λέτε σε εμάς. Εμείς δεν τον είχαμε ποτέ, δεν μας καταδέχτηκε ποτέ εμάς. Ναι. Οι άλλοι που τον είχαν, τον άφησαν να φύγει. Ναι. Εν τω μεταξύ κάπου είδα, συγγνώμη, όταν ξεκολλήσει θα το τσεκάρω. Όταν ξεκολλήσει θα τσεκάρω να σας πω. Έχει ανακοινώσει ο Σουηδός προπονητής σε δεκάδα για αύριο. Ναι. Εδώ έχει κολλήσει το σύμπαν. Εάν εσύ είσαι ξεκολλημένος, μπορείς να το τσεκάρεις? Ναι. Πού? Κάπου. Όπου. Ωραία. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα, γι' αυτό το λέω. Θα πεις, όλα κολλημένα είναι. Πού θα διαβάσω μήνυμα? Λάτε. Εντάξει, θα γίνει γι' αυτό σε κάποια φάση. Λοιπόν, έλα, ξεκόλλησα. Συγγνώμη τώρα, παιδιά, αυτά ξέρετε, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, ο προπονητής αποκάλυψε την εντεκάδα. Ναι, λοιπόν, για πες. Είναι ο Ζλάταν μέσα, αυτό θέλω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν. Όχι, Quaison Isaac, το είδα κιόλας. Quaison Isaac θα είναι μπροστά. Λέει λοιπόν ο φίλος, μήπως ξέρετε αν αυτό το γατί ο Ιμπραήμοβιτς θα παίξει εναντίον της Εθνικής Ελλάδας? Απάντηση είναι όχι. Βγες μωρή κότα από τα φουστάνια της μάνα σου και έλα να σε μάθουμε μπαλίτσα. Ευτυχώς δεν τα ακούει αυτά ο Ζλάταν, γιατί ποιος μας έσωσε μετά. Τώρα που λες, διάβασα μια δήλωση ξανάμεσα σε όλα αυτά τα φανταστικά που έχουν υποθεί για τον Ζλάταν. Νομίζω ο Στίβεν ο Πίεναρ, ο οποίος είπε ότι όταν ήμασταν στον Άγιαξ, λέει σε κάποια φάση είμαστε αποστολή κάπου, είμαστε τρεις σε ένα δωμάτιο, εγώ, Ζλάταν και άλλος ένας, δεν θυμάμαι ποιος, δεν έχει σημασία. Λέει και μας ειδοποιούν σε κάποια φάση ότι έχει πάρει φωτιά το κτίριο κάτω και πρέπει να βγούμε, να φύγουμε. Και λέει, τι είμαστε όλοι πανικόβλητοι, λέει, μαζεύουμε πράγματα να τρέξουμε να φύγουμε έξω ότι έχει πιάσει φωτιά. Και τώρα πάω να φύγω, γυρίζει, λέει, ο Ιμπραήμοβιτς και μου λέει, δεν φεύγεις ακόμα γιατί πρέπει να κουβαλήσεις τη βαλίτσα του Ζλάταν. Να σου πω κάτι, θα μου έκανε κακή εντύπωση για οποιοδήποτε τον άλλον, αλλά στον BNR καλά έκανε. Εντάξει. Για τον BNR καλά έκανε. Εντάξει, φαίνεται πατόψαρο. Ναι, ναι. Είναι μια αλήθεια. Η πρώτη μου μεγάλη αγάπη μετά από 2,5 χρόνια μου ζήτησε να χωρίσουμε. Ήταν η πρώτη κοπέλα που έκανα σχέδια για το μέλλον. Βοηθήστε παρακαλώ. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί κανένας να βοηθήσει αυτή τη στιγμή μέχρι να κάνει αυτό τον κύκλο του και να επουλωθεί μόνο του. Γιατί πονάει. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κάποιος. Ναι. Και να αρχίσεις λίγο-λίγο να βγαίνεις. Αν έχεις καλούς φίλους, να είσαι εκεί με τους φίλους σου, να περνάτε καλά. Όχι για να γκομενίσεις τα απαραίτητα. Περνάτε καλά, να βλέπετε μπάλες, να παίζετε παιχνίδια, να ξεχαστείς. Να κάνεις λίγο αντροπαρές και αντροκαφρίλες. Γιατί είναι μια φάση τώρα που θα πονάει αρκετό καιρό. Έτσι.
Μεγάλη αλήθεια, το Φερνάντο Ρόγες. Όλοι έχει τύχει να σταματήσουμε σε εγγένεια νέου μαγαζιού, από το οποίο περνάγαμε τυχαία για ένα αναψυκτικό ή λουκάνικο πιτάκι, αλλά ποτέ δεν αγοράσαμε κάτι από αυτό το κατάστημα. Ναι, ναι, έχει συμβεί. Ναι. Έχει συμβεί. Εγώ λέω στο εξάωρο κενό του Facebook και Instagram τη φροντίδα με γουγλικές φωτογραφίες της Λόρας από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Τσεκάρετε και πείτε. Όπως είναι σήμερα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Ναι, ούτε εγώ, αλλά ναι, okay, ωραίο είναι το μήνυμα. Πάμε. Ναι, όχι, αυτό λέει ο Τρομπέος. Ναι. Αν έβγαλες γούστα με φωτογραφίες όπως ήταν η Λόρα τότε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα ούτε να. Ναι. Συνεχίσουμε τη συνομιλία μας. Προχωρούμε, παρακαλώ. Ναι. Βέβαια η Λόρα στη σειρά εξελίχθηκε και τα επεισόδια παίζονταν και όσο μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε. Θέλω να πω, ναι, το ξέρω εγώ γιατί είχε τύχει να το ψάχνω τις προάλλες, ότι ξεκίνησε από το μικρό κορίτσι, επειδή συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, ήταν πια η Λόρα ενήλικη. Ήταν τι ήταν, το μεγάλο σπίτι στην Πεδιάδα? Όχι, ήταν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι και μια Λόρα. Θέλω να πω ότι συνέχισε μετά με. Και με αρκετή δυστυχία στο σενάριο της σειράς μεγαλώνοντας, που είχε διάφορα άσχημα πράγματα που τη συνέβησαν. Ναι. Λοιπόν, ένα μήνυμα δυστυχώς ανυπόγραφο, το οποίο λέει πολύ έτσι απλά, λιτά και δωρικά τα εξής. Αν κερδίσουμε όλα τα μάτς μέχρι το τέλος, βγαίνουμε πρώτοι. Ούτε μπαράζ, ούτε άλλα νεοφιλελέδικα. Τσαρουχάτα και φουστανελάτα, Δουβίκας ο νέος Μπατιστούτα. Μάλιστα. Φανταστικό κλείσιμο. Εντάξει, υπέροχο. Παλιά κάναμε προπόνηση και έβγαινε δουλειά στο γήπεδο. Τώρα, μετά την προπόνηση, θέλουμε 2 μέρες από θεραπεία. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις ατομικές προπονήσεις. Ναι. Ελεύθερο, μια συμβουλή για γονείς που τσακώνονται συχνά. Τι να δώσουμε εμείς? Τι συμβουλή για γονείς που τσακώνονται? Μην τσακώνεστε, να είστε αγαπημένοι. Δηλαδή, τώρα τι συμβουλή είναι αυτή τώρα για γονείς που τσακώνονται συχνά? Ναι. Άσχημο είναι, συμβαίνει σε πάρα πολλά σπίτια. Στα δικά μας έχει συμβεί. Νομίζω δεν είμαστε εμείς διαφορετικοί. Έτσι. Δεν είναι ωραίο, δείχνει ένα κακό κλίμα σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, να πούμε αυτό. Ναι. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Γιατί για να κοπεί, δύσκολο. Τελείως. Άνθρωποι είμαστε. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στο ξενοδοχείο που δουλεύω αχτοφόρος να σας κουβαλήσω τη βαλίτσα και ας πάρουμε φωτιά στα δωμάτια? Η φράση «τη βαλίτσα του Ζλάταν» σήμαινε κάτι άλλο, αλλά αν ο Γκόντος ήταν η βαλίτσα του Ζλάταν, ήσασταν τζαμποσακούλα με τρόφιμα της μάνας σταλμένα με τακτέλ. Λέει ο ήμουν τικινιός και γέρας. Κύριε Κώστα, τις προηγούμενες μέρες φοβόσταν ότι θα βρέχει 7 μέρες. Ναι. Αφού η βροχή στην Αθήνα δεν ήταν κάτι το τρομερό, θέλετε να έρθετε σπίτι μου να το βρέξουμε? Βασίλης, 1,91 σύνολο, εκπρόσωπος της Καμαλότ. Ειδικά με τη βροχή που φάγα σήμερα, στο πεντάλεπτο που ανέβηκα στη μηχανή και έπιασε η μπόρα, δεν είμαι σε καλή φάση για τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπαίνουμε σε πονηρά site, αλλά συντονιζόμαστε τα μεσημέρι για να δούμε τον γκουρού, το πιο σεξι αγόρι της TV. Θα σας πούμε για τα αποτελέσματα σε λίγο καιρό. Πρόδρομος 1,86, αγαπημένα χρώματα ταπάλ. Μάλιστα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τη λίμπητο του κόσμου. Αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Μπενζεμά βλέπω εδώ πολλά. Λοιπόν, είχε σπάσει δάκτυλο του χεριού του ο Μπενζεμά. Ναι. Η εγχείρηση δεν πέτυχε. Και αν δεν φοράει τον επίδερμο, το δάκτυλο του κάνει μια περίεργη κούρπα. Γι' αυτό το έχει θέμα. Έχω διαβάσει διάφορα πράγματα από εκείνη την ώρα και που στείλαν φίλοι και που μπήκα και έψαξα. Λένε το φοράει για γούρι. Ότι είχε σπάσει όντως το δάχτυλό του και πλέον το φοράει για γούρι. Άλλοι ότι είναι ο Νάρθηκας που το κρατάει. Άλλοι ότι φοβούμαι το ξανασπάσει. Και διάφορα άλλα τέτοια. Εντάξει. Είναι πολλά χρόνια που το φοράει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι φέτος και πέρυσι. Είναι πολλά χρόνια που το φοράει. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι γούρι πια. Ή φοβάται μην το ξανασπάσει πια και του έχει μείνει μια. Σχολιάκι για το μήνυμα Βινίσιος ο Φουρθιώτης του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Οκ. Μπενζεμά, Σαουδάραβες. Πολύ τσιτάρα βλέπω για κάποιο λόγο. Με αφορμή τις μεταγλωτήσεις των παιδικών που λέγαμε νωρίτερα, υπάρχει πάλι ένας παλαϊκός. Όχι αδίκως τα λέγαμε. Καθόλου. Είπα, δεν υπάρχουν δύο ανθρώπων. Όλος ο κόσμος που λέει Μπενζεμά και ο Βαϊμάκης που λέει Πενζεμά. Όχι, δεν λέω Πενζεμά. Όχι. Εσύ που λες στρατό Κύπρο, είσαι νησί. Θέλω παραμεθόριο για 9 μήνο.
να πει κάποιος πώς είναι τα πράγματα στην Κύπρο. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις από νησί, θεωρητικά μιλάμε, αν είχες πάει. Εγώ ήμουνα σε Εύρο και Γιάννενα. Δεν ξέρω για Κύπρο καθόλου. Αλλά αν μπορούσα να διαλέξω σήμερα, θα έλεγα Κύπρο για κάποιο λόγο. Να πάω να ζήσω ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί. Ναι. Why not, Κώστας. Why not. MKD, να λένε το γειτονική χώρα. Χουχού, διάφορα εδώ πέρα. Ο Σβουνίσιος Junior λέει: εργάζομαι σε ξενοδοχειακό όμιλο με 3 ξενοδοχεία και μία μονάδα με μπάγκαλους και 2 μπιτσόμπαρα και 2 εστιατόρια και όλοι δεν ξεπερνάμε τους 60 δραματέους. Τι διάλο, ρε Βινίσιος. Λίδες. Λίδες. Να, ναι. Δεν ξέρω αν σχολιάσα τη σύζυγο που δήλωσε στο Αμερικανικό Μέσο ότι δεν έχει πρόβλημα να συνευρίσκεται ο άντρας, η συνάδελφή της και τη μητέρα της. Θεέ του τερματίσα, άμα δεν κατέβα. Δεν παίξετε. Εμείς τώρα δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Ναι, το διαβάσαμε. Συνήθεις, τώρα, τι είμαστε δηλαδή. Το διαβάσαμε, είναι swingers το ζευγάρι αυτό και η κυρία δεν έχει κανένα πρόβλημα να τον παραχωρεί στην οικογένεια. Να σου πω κάτι. Μένει στην οικογένεια όμως. Αυτό. Είναι σαν το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Σου λέει η κυρία το αυτοκίνητο, το δίνω στη μάνα μου, το δίνω στην αδελφή μου. Σε ξένο δεν θέλω να το δώσω. Η γοία θα μου το προσέχει. Βέβαια. Βέβαια. Μεγάλη αλήθεια από τον Βέρνερ Βρέμις. Όταν ένας μπασκετμπολίστας σκοράρει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο αγώνα, τότε εισαγωγικά προσθέτει το όνομά του στη λίστα ή τον πίνακα των σκόρερ. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Λέει ένας φίλος. Είναι σε τρεις συνέχειες και μισό λεπτό να το σετάρω. Ναι. Ζέλικο Μπράντοβιτς του έρωτα και εσύ Μπάμπη Τενέ του πρώτου έτους αθλητικής δημοσιογραφίας, έχω ένα πρόβλημα και χρειάζομαι την ενέργειά σας. Ναι. Η κοπέλα μου είπε ότι είτε κόβω την ομάδα μου ή χωρίζουμε. Την αγαπώ όσο τίποτα άλλο στον κόσμο και δεν θέλω να τη χάσω, την ομάδα μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα χωρίσω. Το θέμα είναι ότι ντρέπομαι και όλο με τουμπάρι. Μήπως μπορείτε να με ψυχώσετε. Όχι. 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 Προχωράμε. Παλιά ρίχναμε μία πριν το ραντεβού για να μην τελειώσουμε στο πεντάλεπτο. Πλέον πριν το ραντεβού κάνουμε μια εβδομάδα αποχή για να μας κάνει κούκου. Δεν υπογράφω για ευνόητους λόγους. Μας θύμισε τις προάλλες ο Βλάντ τη φωτογραφία του ψηλού με τη Σακύρα. Είναι ακριβώς η φωτογραφία που βλέπεις την πρώην σου με τον νυν της, γεμίζεις ένα ποτήρι ουίσκι, βάζεις δύο παγάκια και αδειάζεις όλη την υπόλοιπη παγωθήκη στο κεφάλι σου. Έτσι πικέ. Έτσι. Έχουμε διάφορα μηνύματα. Άλλος λέει Κύπρο με τα χίλια. Άλλος λέει ότι όχι, θα ζήσει το ρατσισμό σαν φαντάρος και σαν Ελλαδίτης, γιατί έχω κάνει και εγώ και ξέρω κλπ. Εν πάση περιπτώσει, πάντα, συνήθως, όχι πάντα, στις περισσότερες περιπτώσεις δίστανται οι απόψεις αυτά. Οπότε κάνε ό,τι σου πει το ένστικτό σου. Αν έχεις δυνατότητα να επιλέξεις. Ναι. Μεσχέ Κωστάς, θέλετε να γιορτάσουμε τη νέα κούπα της Γαλλίας με μπαλάντες της Μπαρμπάρα Πραβή και ανοίγοντας λίγη από τη σαμπάνια σας. Ανάργυρος, 1,83, ελπίζω να την κουνάς καλά τη σαμπάνια. Όπως λέει ο φίλος αυτό που είπες πριν, κύριε Κώστα, μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε πώς νιώθω όταν σας ακούω. Απλά θυμηθείτε πόσο υγρός ήσασταν όταν σας έπιασε η μπόρα με τη μηχανή. Μεγάλη αλήθεια, όταν πάμε να ανοίξουμε κουρτίνα με λουριά, ποτέ δεν πετυχαίνουμε με τη μία το σωστό λουρί. Ναι. Ναι. Αν ο Χριστοφόρου είναι σαν βακαλάος βαθιάς ψύξης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Νίκος Ογκάνος είναι σαν κοκοβιός λιμανίσιος. Τόσο σπουδαίος και υποτιμημένος εννοώ, λέει ο Μήτρος Στόπερ για φούτσαλ. Πολύ σωστά το είπες. Ναι. Πάρα πολύ σωστά. Είναι τα άσπρα σπίτια βιωτίας η Καζαμπλάνκα της Ελλάδας, αν αναρωτιέται ο Πουφυσαϊόνθεμος. Δεν το γνωρίζω. Για μένα είναι. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να πω. Μεγάλη αλήθεια, όταν προσπερνάμε σταθμό στο ραδιόφωνο και το μετανιώνουμε, μετά που θα πατήσουμε το back, δεν θα βρει το σταθμό, θα πάει παρακάτω. Ναι. Μιλάς για αυτό που δεν είναι στη μνήμη. Ναι. Ναι. Ισχύει, ναι. Βεβαίως. Με αφορμή το άνοιγμα. Ναι, όχι, εντάξει. Μουσαντέ, την τελευταία φορά που η γυναίκα μας είχε πονοκέφαλο, ανοίξαμε την πόρτα του δωματίου της πεθεράς και ήρθε και η κουνιάδα χαϊδεύοντάς μας αισθησιακά στην πλάτη. Λέει ο Στριγκάκη Χαχιασβίλη. Μάλιστα. Κώστα, έπεσες μέσα. Έχει πλεονεκτήματα η θητεία στην Κύπρο, λέει ο Πολυδεύκης. Καλές συνθήκες, καλοκαιρία, γενικώς ακόμα και ελαφρύς χειμώνας. Μισθός, καλό φαγητό, καλές έξοδες στη συχνότητα. Καλή, καλά
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ιδρύματα. Ναι. Σε εισαγωγικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αδερφικός μου φίλος πήγε προχθές στην τράπεζα να ανοίξει λογαριασμό για νέα εργασία. Καθώς μιλούσε με την υπεύθυνη, διαπίστωσε ότι έχει μπει σε λάθος τράπεζα. Ναι. Συνειδητοποιώντας τι λακιαμά έκανε, όταν η υπεύθυνη ετοίμαζε τα χαρτιά, αυτός προσποιούνταν ότι μιλούσε στο κινητό και στη συνέχεια βγήκε έξω δίθεν ότι δεν άκουγε. Ναι. Έτσι λοιπόν έφυγε από την τράπεζα χωρίς κανένα έχνος ντροπής. Το ίδιο απόγευμα που βρέθηκε με την κοπέλα του για καφέ, αυτή του είπε το εξής: άσε, δεν πάει ο νου σου τι συνέβη στη μάνα μου σήμερα. Oh. Μαντέψτε. Ιστερόγραφο, αύριο έχουν κανονίσει να πάει να γνωρίσει τους δικούς της. Να πάει. Να πάει. Να πάει, να πάει και να. Να είναι ειλικρινής, να είναι τίμιος, να παραδεχθεί τη βλακεία του, να γελάσει, να το ρίξει την πλάκα. Γιατί δεν παρακρύβεται μια ζωή. Ναι. Να πάει. Γκουρού της συναισθηματικής ολοκλήρωσης και εσύ πρωτοετή του ΦΠΠΣ. Πώς διαχειριζόμαστε κοπέλα που ζορίζεται στη δουλειά της και γκρινιάζει συχνά γι' αυτό, αν ρωτήσει το Τζαβέλα Φλέξ. Με πολύ υπομονή και υποστήριξη. Αν ζορίζεται όντως, δηλαδή αν όντως ζορίζεται και δεν θέλει να γκρινιάσει. Πώς διαχειριζόμαστε ως τι είμαστε εμείς. Ως φίλος της εννοεί, ως σχέση της, ως κάτι. Ναι. Φαντάζομαι. Τι έπαθες τα καρέ, γιατί γελάς. Α, εντάξει. Εντάξει. Ο Ζουλιέτ Μπινές λέει το εξής. Μεγάλε τενόρε της ερωτικής κλασικής μουσικής που οι συμβουλές σου εξυμνούν και ορίζουν την συμβιωτική ομαλότητα μεταξύ των δύο φίλων και εσύ η Μάρο Λίτρα από δίπλα. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη μου. Κάπου κάπου όλοι οι γονείς θέλουν να περάσουν στα παιδιά τους κάτι από τη δική τους παιδική ηλικία, κάτι που τους άφησε μια γλυκιά ανάμνηση και μέσω αυτής της διαδικασίας να ξαναζήσουν και εκείνη αυτή τη μαγεία. Έτσι και εγώ σκέφτηκα να βάλω στα παιδιά μου να ακούσουν τα έτη παραμύθια άμπρα κατάμπρα, αυτά με τις κίτρινες κασέτες με βουγιουκλάκι, καρά και λοιπούς ηθοποιούς. Αφού λοιπόν τους μάντρωσα στο δωμάτιο, τους πάτησα στο YouTube τα σωστά keywords, μιας και το κασετόφωνο δεν λειτουργεί. Πόσο τιμάει το YouTube που πρώτο result μου εμφάνισε το άμπρα κατάμπρα της μεγάλης Αηδού Μαριάντας Πιερίδη, και πόσο τιμάει εμένα που το έβαλα να παίξει χωρίς να το πολυσκεφτώ και χόρεψα και ένα αντρίκιο τσιφτετέλι με φιγούρες που δανείστηκα από πρόσφατη εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά από το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Δεν θα μιλήσω για τα τρομαγμένα παιδικά ματάκια που με κοιτούσαν με απορία. Μια μέρα θα καταλάβουν. Μάστε. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Το Σάββατο πήγα σε εστιατόριο όπου τα ηχεία έπαιζαν συνεχώς λεμπέση και όταν γράφω συνεχώς το εννοώ. Οι μισοί έφυγαν χωρίς να πληρώσουν, λέω, τραγάνα δέλα. Εντάξει, ντροπή τώρα. Έλα τώρα. Ντροπή αυτό που λέτε τώρα. Έλα, για όνομα τώρα. Οι μισοί έφυγαν χωρίς να πληρώσουν, σιγά. Στράτλι. Μοϊκάνα του Βινίσιους, τριμάριο Ντέι Λιούις, μικρό καλάθι από το τζαού για τα στρατά ανακούεις ή ομάδα προκοράσιου τη θύρα Μπρέιζερς Κρούις. Μάλιστα. Οι Σαουδάραβες της Νιούκαστλ δεν σας θυμίζουν τα παιδάκια που δεν τα έπαιζε κανείς στην μπάλα μέχρι που αγόρασαν καινούργια μπάλα και μετά τα ήθελαν όλοι, αναρωτιέται το Γέλαβιτς και είναι ψέμα μου. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Okay. Μου έχει τύχει και εμένα σχέση που ζοριζόταν στη δουλειά και στο τέλος χωρίσαμε επειδή μου ζάλισε τα λιόκια. Καλό να καταγραφεί αυτό. Να καταγραφούν τα λιόκια. Μου ζάλισε τα λιόκια να πάμε εξωτερικό και εγώ δεν ψινόμουν, προσοχή. Ναι. Κύριε Γιάννη, με συγκινήσατε ατιμούτσικο. Θέλετε να έρθετε από εδώ να απλώσουμε το χαλούμι στη Σεφταλιά, δάσος Χαϊδαρίου, δήμαρος με μετάθεση από Αθήνα σε Κύπρο. Μόνο και το ψευδόνυμο είδαμε χαρά στα κβαρατσχέλια μας, δεν είναι πιασμένο. Για όλους εσάς. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε. Που ρωτάτε. Παιχτάρα το μεταξύ, ο τύπος έτσι. Τον είχαμε δει. Δεν παρακολουθούμε τουλάχιστον τη Ρουμπίν Καζάν, δεν ξέρω αν παρακολουθείς εσύ. Όχι ιδιαίτερα. Όχι, όχι. Αλλά φανατικά. Σε αυτά τα δυο μάτσα, παιδί μου, είναι δύναμη της φύσης ο τύπος. Ναι. Πρέπει να το πω αυτό. Ναι. Με τη Μάη που μου ζήτησε να χωρίσουμε και της είπα απλά οκ okay, και δεν της έχω στείλει ούτε μήνυμα 4 μέρες. Δεν θα σε ένοιαζε και πολύ. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, καλά κάνεις. Θέλω να πω, αν το έχει πάρει απόφαση εκείνη και είσαι τόσο ψύχρεμος και τόσο cool και το διαχειρίζεσαι, μπράβο σου. Okay, λοιπόν, ακούστε αυτό το σοβαρό θέμα για να κλείσουμε αυτό. Του Βασίλη, ένα mail. Πριν 2 μήνες χώρισα. Παρένθεση, με χώρισε με ένα απλό μήνυμα στο κινητό, γιατί έχει και κολλάει ναι. Μετά από μια σοβαρή σχέση 4 ετών, τα 2 εξ αποστάσεως. Εγώ στην Νορβηγία και εκείνη σε χώρα της κεντρικής Ευρώπης με πολλούς τραπεζίτες και αγελάδες. Οκ, καταλάβαμε. Είχα ήδη κανονίσει να πάω για μια πρακτική στην πόλη που διαμένει και θα πάω για 4 μήνες σχέτως που χωρίσαμε, με σκοπό σιγά σιγά να μείνουμε μαζί και η σχέση μας να πάψει εξ αποστάσεως.
Ενώ είμαι στα πατώματα και περνάω δύσκολα εδώ στο βορρά μετά στο χωρισμό, γνωρίζω μια Νορβηγίδα, οκταμισάρη, ένας ξανθός άγγελος που μου χαμογελάει συνέχεια και παίζει φάση μετά από λίγο καιρό κυνηγήματος φλερ και μου λέει ότι δεν έχει πρόβλημα που θα φύγω από Νορβηγία για 4 μήνες και ότι θέλει να το δοκιμάσουμε. Ταυτόχρονα, μια κοινή γνωστή μου Ρωσίδα, 9 καραμπινά το 1,75 γαλαζομάτα, μαθαίνει ότι έχω χωρίσει και μου την πέφτει απροκάλυπτα. Της λέω ότι θα φύγω για 4 μήνες από Νορβηγία γιατί εκείνη γκαζώνει πιο πολύ και μου λέει πως δεν έχουμε τότε και πολύ χρόνο. Θέλω να γνωριστούμε ακόμη καλύτερα όσο προλαβαίνουμε και ότι δεν θέλει πολύ να επισκεφτεί τη χώρα με τις αγελάδες και τους τραπεζίτες. Ταυτόχρονα, ενώ παίζω τένις με ένα φίλο μου σε κάτι γηπεδάκια σε ένα πάρκο και βρίζω στα ελληνικά σαν τον Τσιτσιπά, μου μιλάει η διερχόμενη μητέρα, Νορβηγίδα οκταμισάρη που έχει ζήσει Ελλάδα και ξέρει ελληνικά, με καρότσι και σκυλί μαζί και κανονίζουμε να βρεθούμε την επόμενη μέρα για μια βόλτα στο πάρκο. Τελικά η μητέρα είναι χωρισμένη και μου λέει να πάω την επόμενη εβδομάδα σπίτι της να φάμε παραδοσιακό σολομό. Τι κάνω? Φεύγω 1η Νοέμβρη από Νορβηγία. Να πάω all in και με τις τρεις, όχι ταυτόχρονα, και όπου με βγάλει, ή να ζήσω ένα καινούριο έρωτα με τον νορβηγικό άγγελο που μου χαμογελάει συνέχεια, ή να προσπαθήσω να κρατήσω επαφή και με τις τρεις, με σκοπό να τις καλέσω στη χώρα με τις αγελάδες και να περνάμε ρομαντικά σουκού στις Άλπες, διαφορετικά με την καθεμία. Ταυτόχρονα, δεν σας κρύβω, θα ήθελα πολύ να με πετύχει και η πρώην μου με αυτά τα πλάγματα, με αυτά τα πλάσματα έξω τυχαία. Ιστερόγραφο. Πριν φύγω από τη χώρα με τους σολομούς, κανονίσαμε πάρτι στο σπίτι με το συγκάτοικό μου, στο οποίο καλέσαμε και την Νορβηγίδα Άγγελο και τη Ρωσίδα Ενιάρη. Πάρτι που είχε κανονιστεί πριν από αυτά που σας είπα. Επίσης, το θέμα του πάρτι θα είναι Halloween. Τι μου προτείνετε να ντυθώ για να μην καταλάβει καμία από τις δύο και να γλιτώσω πιθανό μαλλιοτράβημα και τη σαπουνόπερα? Πώς πρέπει να ελιχθώ γενικότερα στο πάρτι? Σκέφτηκα να πω ότι έχω κορονοϊό και τελευταία στιγμή να μπω σε καραντίνα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λέω μην είσαι πλεονέκτης, γιατί ξαφνικά σε έχει πιάσει ένας φαταολισμός τώρα να τα κάνεις όλα. Νομίζω θέλει τον Νορβηγιδάκι την πρώτη, εκεί είναι. Ναι. Εκεί είναι. Εκτός αν δεν θες κάτι τον Νορβηγιδάκι για σχέση και θες να μπερμπαντέψεις, οπότε κοίτα να μπερμπαντέψεις όπου μπορείς και να πας παρακάτω. Μην είσαι όμως φαταούλας και αυτή και την άλλη και να κρατήσω και με τις τρεις και να αυτό και τη μία και την άλλη και να έρθουν και σουχού στη χώρα με τις αγελάδες και τους τραπεζίτες. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, πολλοί τώρα βέβαια λένε δηλαδή today on things that never happened, έτσι. Okay, okay. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι. Όπως καταλαβαίνετε. Όχι. Έτσι. Εντάξει. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ένα πήγε 12. Ναι. Έτσι, μπορούμε να πούμε ένα ευχαριστώ στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και στον Τάκη Μπουλή. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Ναι. Αύριο έχει τη μετάδοση, έχει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο κτλ. Και μεθαύριο. Και μεθαύριο. Οπότε φάιτερ από κανονικό ορθόδοξο την Πέμπτη. Αύριο μεθαύριο θα είμαστε εδώ εκ περιτροπής για να κάνουμε το καθήκον μας. Μέχρι τότε λοιπόν, γεια σας και καλό bowling.